Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Μέχρι και τις 2 με 2 εκ των τριών μελών της Κώστα Στέργιο να είναι παρόν. Γεια σας, γεια σας. Δεν το τρίτο πού είναι το μέλος? Το τρίτο... Άλλος πήγε τουρισμό, άλλος λείπει. Είναι σε ραντεβού στην Αθήνα, πολλές δουλειές. Με την ιστορία. Με την ιστορία. Παρασκευή λέει θα γυρίσει. Μια χαρά, με το διπλό. Και αν του αρέσει η Αθήνα και κάτσει μόνιμα, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Με την πρόκριση. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Θα έχει από κοντά την ειρήνη όμως, οπότε... Ποια ειρήνη? Με τα μουσουλμανάκια. Έκανα που λες το λάθος, Κώστα, να εκτυπώσω το σκεπτικό, γιατί δεν μπορούσα από το κινητό μου, φαινόταν ατέλειωτο. 84 σελίδες. Κλαίει ένα δάσος στο Αμαζόνιο. Και το δικό μου το μελάνι τον εκτυπωτή. 84 σελίδες, Στέργιο. Ναι. Γονατογράφημα. Οι πρώτες 40, όπως είναι τις πετάς, γιατί εξηγεί με τα ίδια λόγια επί 500 φορές τι είναι πολυδιοκτησία και ναι μεν αλλά και... Εντάξει, έχει πολύ ωραία πράγματα. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, Κώστα. Δηλαδή, από τις αυτοψίες της κυρίας Μαρούπα. Με το κινητό. Και φυσικά με το σκεπτικό της κυρίας Μαρούπα, πραγματικά είναι διαμάντι. Δηλαδή, που μπλέκεται η Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ, η Αρεφέη, η Βιαλάντ, η Βιαμάρ, το Λεσαλέ, η Φενέρ Μπακτσέ, ο Ερντογάν, τα μουσουλμανάκια, τα μουσουλμανάκια, η Τουρκία, η Μέση Ανατολή, η Ιουγκοσλαβία, Κώστα. Εκεί, ναι, βέβαια. Οι Ενωμένοι. Εκεί σταματάς να διαβάζεις. Στα μουσουλμανάκια. Μόνο ο Σόρας λείπει. Κάπου θα μπορούσε να. Κάπου θα εμφανιστεί και αυτό τώρα, δεν γίνεται. Όχι, θα μπορούσε να τον χώσει το σκεπτικό, κυρία Μαρούπα. Κάπου θα εμφανιστεί. Εντάξει, Σόρας, ρε φίλε. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα έχουν μπει, ένα Σόρας και μια τράπεζα της Ανατολής. Δεν συμπεριλήφθηκαν στο σκεπτικό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας. Θα φιλοξενήσουμε και έναν άνθρωπο που ίσως έβγαλε περισσότερη άκρη από ότι εγώ. Που το διάβασα. Εντάξει. Προφανώς. Προφανώς θα πρέπει. Εγώ ζαλίστηκα, κόστος, πω την αλήθεια. Θα πρέπει. Τελικά θα πέσετε ή όχι? Δεν ξέρω. Όχι, Δεν ξέρω αν θα πέσουμε ή όχι. Πάντως, για να πέσουμε με την εισήγηση αυτή, δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα. Κάτσε να κλείσω το κινητό μου. Λοιπόν... Ο μουφτής μπορεί να είναι. Άκουρε τι γίνεται. Ωραία πράγματα και στη δίκη της Δευτέρας χθες. Εντάξει. Με πρωταγωνιστή τον κύριο Αρκούδη. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Όχι, με τίποτα. Δεν υιοθετούμε. Απλά είναι. Η καταγγελία είναι επώνυμη. Είναι επώνυμη. Ας ασχοληθούν οι αρμόδιοι. Είναι σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι της πλάκας. Βέβαια. Είδα τον κύριο Αρκούδη να καπνίζει κρυφά στις τουαλέτες. Είναι μια καταγγελία πάρα πολύ σοβαρή. Μου είπε ότι και τα λοιπά. Κάποιος, αλλά δεν μπορώ να πω. Έχω ένα φίλο που έχει ένα φίλο, έχει ένα φίλο. Ναι. Ο φίλος του είναι μάγειρας. Μου είπε ότι είσαι κακό παιδί. Ναι, όχι. Είναι μια καταγγελία του κυρίου Παναγόπουλου. Αν προχωρήσει η υπόθεση που πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή πρέπει να βρεθεί κάποιος να πει: Ελάτε, κύριε Παναγόπουλε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που. Αύριο 9 η ώρα. Όπως ακούσει. Αύριο 9 η ώρα. Ναι, στην Ευελπίδων. Ακούσατε εσείς τον κύριο Αρκούδη να λέει αυτό το πράγμα? Μου είπαν. Πώς σας είπαν, αφού άλλος... πει έτσι. Ναι, θα δούμε. Πείτε μας το όνομα του δικηγόρου που σας το είπε. Πάντως συμφωνώ μέχρι κεραίας με τον Σταύρο, αυτά που λέει από χθες, ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, να κυνηγήσει τα μέλη της Επιτροπής μέχρι να βγουν, Κώστα, αρκούδες στην Αριστοτέλους. Και άλλο, αφού δεν είπε. Όχι, ότι θα... μέχρι τέλους. Και υπάρχει και η πληροφορία και οι ενδείξεις ότι θα ανοιχτούν και τραπεζικοί λογαριασμοί των μελών και τα τηλέφωνα. Εντάξει, γιατί τα πράγματα δεν μας τα λένε καλά ή της Επιτροπής. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν δίκιο. Τα μπέρδεψαν και να μην κάνανε καμία παρατυπία. Η αλήθεια είναι ότι. Μπορεί όμως να κάνανε και παρατυπία, Κώστα. Ή μπορεί να συνέβη ακόμα πιο σοβαρό. Τα μπέρδεψαν. Τα μπέρδεψαν. Δηλαδή δεν ήταν και ο πιο. Η πιο σωστή κίνηση να αναλάβει η Ειρήνη Μαρούπα. Δεν ξέρω, αυτοβούλος. Με εντολή. Ένα άτυπο γραφείο τύπου. Ναι. Και να βγαίνει δεξιά και αριστερά. Και γραπτός και προφορικός και οριζοντίος και καθέτος και παντού και στο Facebook. Άλλα ντάλλον σε καθημερινή βάση. Εντάξει, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Οι Φενέρμπακτσε, οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, Έλληνες, πατριώτες, αδέρφια και πάμε και ό,τι να είναι. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν φοβάται, τα λέει. Έτσι λέει. Εντάξει, τα λέει, ρε φίλε. Απλώς ο καθένας κρίνει αν είναι σοβαρός ή όχι κάποιος που δικάζει μια σοβαρή υπόθεση για το ποδόσφαιρο. Πολύ σοβαρή κιόλας. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει μεταξύ μας μια αντιδικία
και να πω εγώ στο δικαστήριο και ναι, αλλά η Τουρκία και ναι, τι γίνεται με τον Κώστα και ο Ερντογκάν και στη Ιουγκοσλαβία το 91, κύριε Πρόεδρε, και ο Κιμ στην Βόρεια Κορέα κάνει αυτό, άρα ο Κώστας. Και... εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Νομίζω έχει χάσει πολύ η Επιτροπή από τη σοβαρότητά της. Αυτή είναι η δική μου άποψη, την έλεγα και χθες, και με τις κουμπαριές. Δηλαδή, όταν καλείσαι να βάλεις ένα πρόσωπο σε μια επιτροπή που έχει πολύ σοβαρό ρόλο, έτσι δεν είναι, θεσμικά, δεν θα βάλεις εσύ, Ευγενάκη, τον κουμπάρο σου. Θα βρεις κάποιον άλλο. Δηλαδή, γιατί να βάλεις τον κουμπάρο σου. Βάλ τον κουμπάρο σου σε κάποια θέση στο Υφυπουργείο, μια αργομυστία. Βάλ τον γραμματέα στο γραφείο. Δεν θα πάρει χαμπάρι κανένας. Τάδε, ναι. Και στην επιτροπή της καταπολέμηση των κόρνερ, ας πούμε, κτλ. Ναι. Μη μου το βάλεις στην επιτροπή, πρόεδρο. Και σύμφωνα με την τσαλτίδια λογική, να υπάρχει θέμα για τον συγγενή τρίτου βαθμού Κώστα. Όχι, τώρα θα βγει. Τώρα βγαίνει. Αναφέρεται ρητά Κώστα και στο πόρισμα ότι είναι τρίτου βαθμού. Άρα. Γιατί ο Χρήσανθος πολύ επέμενε ότι ήταν Δευτέρου και το υποστήριζε με στόμφο. Εντάξει. Είναι Δευτέρου βαθμού η συγγένεια. Άρα υπάρχει θέμα με τον Καλπαζίδη, αλλά δεν υπάρχει με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Αδυνατίζει ο καθένας ότι είναι κουμπάρος του αδερφού του και ναι, αλλά ο Καλπαζίδης όμως είναι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Γενικά υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι το ουσιαστικό και πρέπει να ξεκαθαρίσουν με σοβαρότητα. Έτσι, με σοβαρότητα και άμεσα. Από τα έγγραφα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, λέει το πόρισμα της Επιτροπής, το σκεπτικό, προέκυψε περαιτέρω ότι είναι ο κύριος Ιωάννης Καλπαζίδης συγγενής τρίτου βαθμού εκπλαγίου, εξαίματος με τον Ιωάννη Ιβάν Σαβίδη, πρόεδρο του δούσου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκπλαγίου. Και εξαχιστίας με τη σύζυγό του Κυριακή Σαβίδου. Και συγγενής τετάρτου βαθμού με τον Γιώργο Σαβίδη. Εντάξει. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ξαναλέω, για μένα ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να κοιμηθώ χθες το βράδυ, Κώστα, και δεν είμαι υπερβολικός. Ναι, όντως. Γιατί πραγματικά μιλάμε για ζαλούρα οι πρώτες 40 σελίδες. Μετά την 40η σελίδα αρχίζει και αναφέρονται 2-3 γεγονότα, η ουσία της υπόθεσης. Εφημερίδα αν είχαμε, θα τις βάζαμε όλες. Κώστα, σελίδα 33 την έβαλες. Ναι, την έβαλα. Δεν θα ήθελα να ήμουν αυτός Κώστα που αυτό το γονατογράφημα που λέει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και έχει μάλλον δίκιο, τον 80 σελίδων να το κάνεις 2 σελίδες, Κώστα. Δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί. Κάνε μου λίγο ένα ρεσουμέ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, θα έβαζα μόνο για τα μουσουλμανάκια και... Καλά, αυτό με τα μουσουλμανάκια πραγματικά είναι για να κλαις. Αν πάει το σκεπτικό στο ΚΑΣ, πώς θα το μεταφράσει ο μεταφραστής για να το διαβάσουν οι ξένοι? The little Muslims. Kids. Δρασά μούρμους. Πώς ήταν παλιά το μεγάλο συγκρότημα, Κώστα, το πρόλαβε στο New Kids on the Block? Βέβαια. Muslim Kids on the Block. Φοβερά κομμάτια και για την αυτοψία της κυρίας Μαρούπα. Με το κινητό. Που έκρινε ότι δεν αξίζει 10 εκατομμύρια το Λεσσαλέ. Ναι, βέβαια. Εμπειρογνωμών. Η μπριζόλα δεν ήταν καλή και το κλαμπ δεν ήταν φρέσκο. Είναι εγκαταλελειμμένο, άρα δεν το πήρε και αυτό. Φοβερό, ε. Βέβαια. Αν έχετε λοιπόν κάποιο σπίτι για εκτίμηση, κάποιο οικόπεδο και δεν έχετε κάποιον εμπειρογνώμων, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Λίμπερο, θα σας φέρουμε σε επαφή με την κυρία Μαρούπα. Ειρήνη ολέ. Θα πάει με το κινητό της και θα αποτιμήσει το ακίνητό σας με ακρίβεια. Και ξέρεις, ούτε με μετρήσει τίποτα. Το κινητό, φίλε. Πας με το κινητό και κάνεις έχει εφαρμογή το κινητό, ρε. Έχει εφαρμογή, ε. Έχει εφαρμογή που μετράς δωμάτια, ναι, μέτρα, τετραγωνικά. Έχει εφαρμογή. Τι, α, δεν το ξέρα, ρε, φίλε. Προφανώς την έχει, κυρία Μαρούπα. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε το Χρήσανθο μαζί μας. Θα μπορέσει να... Σε λίγο, όχι, γιατί μετά το δικά μας έχουμε συνέντευξη. Τώρα, τώρα ζητάει για να βγει. Να διαβάσω λίγο μέχρι να βγει ο Χρήσανθος ένα κομμάτι από τα πολλά που μου αρέσανε. Οχ. Κώστα. Κατάφερες και έκανες και. Ναι, ρε, ναι. Έκανες και αυτό. Σε αυτό γίνεται, λέει, αναφορά σε τουρκικά δημοσιεύματα. Το πρόεδρο Φενέρ Μπακτσέ ήθελε να αγοράσει την Παεξάνθη. Κτλ. Η αποβολή από το πρωτάθλημα τη Ξάνθη θα επιφέρει απογοήτευση στον ελληνικό πληθυσμό τη ακριτική και δυστυχώ αμφισβητούμενη κυριαρχία από την Τουρκία Θράκη μα. Πού είναι το αυτό?
Οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δείχνουν όλο και μικρότερη επιθυμία να συγκρατήσουν και να αποτρέψουν αυτές τις ανεκδίκητες και θανάσιμες για το έθνος μας διεκδικήσεις εδάφων από την Τουρκία. Επέτρεψαν την τουρκική γλώσσα να διδάσκεται σε μειονωτικά σχολεία, παρότι η μειονότητα είναι θρησκευτική και όχι εθνική. Το κάθε μουσουλμανάκι επιδοτείται μέσω των ψευτομουφτίδων. Αυτό είναι τώρα σκεπτικό επιτροπή. Ναι. Από το τουρκικό κράτος και να φυτά σε τέτοια σχολεία κατάργησαν τον διορισμό μουφτίδων από το ελληνικό κράτος και επέτρεψαν τους πράκτορες της Τουρκίας. Πολλές ταινίες λέει κυρία. Εντάξει, γίνονται αυτά. Ψευτομουφτοί να αγορευτούν σε δικαστές επιβάλλοντας τον νόμο της Σαρίας. Και Σαρία. Έχουμε το Χρήσανθο. Πάνω στο καλό με κόβεις, αρχίζετε. Πάνω στο καλό με κόβεις. Χρήσανθε, τι γνώμη έχεις για τη Σαρία? Δεν είμαι υπέρ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για τη Σαρία, πάνω στο καλό. Έχει το Άρη μέσα. Έχει το Άρη μέσα, από εκεί πέρα δεν είμαι υπέρ. Τι θέλετε να σου πω, τι διαβάζατε, κάτι ανακοίνωση αυτό τι είναι. Την έκθεση ιδεών της κυρίας Μαρούπα για το πώς συνδέεται το Σάντι Διαλάντ με Φενέρμπακτσέ, Τουρκία, μουφτίδες, μουσουλμανάκια, Ιουγκοσλαβία και λίγο Βόρεια Κορέα ενδεχομένως. Να λέτε ευτυχώς που τα γράφει αυτά. Και μπορείτε και μιλάτε για αυτά και όχι για την ουσία του θέματος, Στέργιο μου. Γιατί αν μιλήσετε για την ουσία του θέματος, θα κάνετε αυτό που έκανε χθες ο Παναγόπουλος, που πήγε να μιλήσει για το θέμα του ΠΑΟ και μιλούσε μόνο για τον Άρη. Εκπληκτικό πράγμα. Δεν το είπε κάποια στιγμή. Μιλούσε, ναι, εδώ μεταξύ αυτό που έχει πει είναι μια μεγάλη μπούρδα. Και ξέρετε γιατί είναι μπούρδα? Γιατί ο Άρης τότε ήταν ερασιτεχνικό. Είναι στα αριστερά μα εθνική. Αλλά όταν υπάρχει άγνοια, είτε ηθελημένοι είτε μη ηθελημένοι, αυτό δημιουργούνται εντυπώσεις. Όπως η ανακοίνωση ας πούμε των φίλων του Παναθηναϊκού για τον Αλαθούζο, που γράφει μέσα για τον Άρη, ο ιδιοκτήτης τότε λέει της Βέρειας, πώς πληρώνει τον Ιντέγε. Ναι, μόνο που ιδιοκτήτης της Βέρειας στο μάτς αυτό ήταν ο Αρβανιτίδης, όχι ο Καρυπίδης. Είδες όμως πως θα πληροφορεί το κόσμο. Τα παιδιά μπερδεύτηκαν. Και ο Παναγόπουλος μπερδεύτηκε. Δεν ήξερε ότι ο Άρης ήταν στην Τρίτη Εθνική και ήταν ερασιτεχνικό σωματείο. Άρα είχε το δικαίωμα να έχει ο Καρυπίδης δύο ομάδες. Να έχει δηλαδή μια επαγγελματική και μια ερασιτεχνική. Αλλά κατά τα άλλα τι είπανε? Ότι η ΕΕΑ επέτρεψε την πολυδιοκτησία. Ένα αισχρό ψέμα δηλαδή είπανε. Ένα αισχρό ψέμα. Καταρχήν η Βέρεια, για να ξέρει και ο κόσμος να ακούει την πραγματικότητα, την αλήθεια, δεν κλείθηκε για πολυδιοκτησία με τον Άρη. Η Βέρεια κλείθηκε γιατί ο νέος της μεγαλομέτοχος, αυτός που έδωσε ο Καρυπίδης τις μετοχές, δεν ενημέρωσε για την έναρξη των συζητήσεων. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί που λένε ότι πρέπει να ενημερώσεις για την έναρξη των συζητήσεων και στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσεις και για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών. Η Ξάνθη δεν έκανε το δεύτερο πράγμα. Η Βέρεια λοιπόν καταδικάστηκε για τη μη έναρξη των συζητήσεων, κρίθηκε ως ελαφρύ το παράπτωμα, όχι ως βαρία όπως έχει κριθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ, και επιβλήθηκε ένα πρόστιμο από ό,τι θυμάμαι. Και μάλιστα είχε αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα. Τι βγήκαν και είπαν αυτοί οι κύριοι χθες? Ένα σωρό ψέματα. Ότι κλήθηκε ο Άρης και η Βέρεια για πολυδιοκτησία, που δεν υπάρχει πουθενά, γιατί ο Άρης, επαναλαμβάνω, ήταν ερασιτεχνικό σωματείο, ήταν στην Τρίτη Εθνική τότε και ανέβηκε στην Β' Εθνική και μετά από την διαδικασία που έκανε η Βέρεια και τη μεταβίβαση των μετοχών κίνησε τη διαδικασία για να πάρει, για να ανοίξει το μετοχικό κεφάλαιο μάλλον, έτσι, για το οποίο μάλιστα τότε είχε βγει ο κύριος Παναγόπουλος πάλι και κάνει κάτι δηλώσεις ότι ήταν προσχηματικό το μόνο και δεν έγινε και η Τράπεζα Πειραιώς και έχει καταδικαστική απόφαση από το δικαστήριο Στέργιο, από την Ειρήνη Καρυπίδου και τον Θόδωρο Καρυπίδη για αυτές τις δηλώσεις. Σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί και πρέπει να τους δώσει χρήματα, αν βέβαια τελειώσει η δική υπόθεση, γιατί υπάρχει και το εφετείο, πάντα να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και την ίδια στιγμή βγαίνει λοιπόν αυτός ο κύριος Θες και λέει αυτά τα πράγματα. Ξέρει ο κόσμος αυτό που ξέρω εγώ και σας το λέω τώρα στο ραδιόφωνο? Όχι βέβαια, τον ακούει να λέει προσχηματική, να λέει πολυδιοκτησία είχε επιτραπεί τότε κτλ. Εγώ απορώ όμως με τον Κυριάκο τον Θωμαϊδη, που έχει απόλυτη γνώση των θεμάτων, γιατί δεν του είπε μισό λεπτό. Ο Άρης τότε ήταν ένα τεχνικό σωματείο. Η κλίση της Βέρειας δεν είναι για πολυιδιοκτησία, είναι για αυτό που σας περιέγραψα λίγο πριν. Αλλά έτσι γίνονται. Με τα ψέματα αυτά γίνεται η προπαγάνδα. Και μετά εγώ φωνάζω και λέω για στοχοποίηση του Άρη και κοροϊδεύεται. Νομίζω λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε. Η Βέρεια είχε κληθεί γιατί δεν είχε ενημερώσει για την έναρξη των συζητήσεων. Τιμωρήθηκε για αυτό, ως ελαφριά παράβαση κρίθηκε.
τότε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και αυτό είναι, γιατί την αλλαγή του διοικητικού την ενημέρωσε όταν έγινε η αλλαγή του διοικητικού και μάλιστα ενεκρίθη η μεταβίβαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν υπήρξε ποτέ, μα ποτέ, κλίση του Άρη και της Βέρειας για πολυδιοκτησία. Είναι ένα αισχρό ψέμα, γιατί ο Άρης, επαναλαμβάνω, ήταν στην Τρίτη Εθνική και εκείνο το καλοκαίρι που έκανε τη μεταβίβαση της Βέρειας τα πήρε η Ειρήνη Καρυπίδου τις μετοχές της ΠΑΕ Άρης. Βασικά, όχι πήρε. Μετά έγινε, υπήρχε καν η ΠΑΕ Άρης με τη σημερινή της μορφή, αυτή που λέμε τώρα. Και φυσικά δεν υπήρχε ποτέ, μα ποτέ, Καρυπίδης όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός Βέρεια. Ο κύριος Ωραντίδης ήταν. Και γι' αυτό είναι και κατηγορούμενος στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για τα στημένα. Μου κάνει εντύπωση πως το ξεχάσαν τα παιδιά, ενώ αυτή τη βδομάδα το λέγαμε όλοι και το συζητούσαμε για την, το ότι είναι κατηγορούμενος ο Αρβανιτίδης. Αλλά να πετάμε, λάσπη στον Άρη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω τα ξεκαθαρίσαμε και οφείλει μια συγγνώμη ο κύριος Παναγόπουλος σε σχέση με αυτό που είπε για το αν θα μου πει, δεν την πει ποτέ. Γιατί αυτός ξέρει πολύ καλά τι κάνει και τι λέει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά μετά, εντάξει, εδώ για μένα είναι να μην βάλω επίθετο το τι είναι για τον ΠΑΟΚ, ότι στηρίζεται στα λόγια αυτού του ανθρώπου. Λάδι κάνουμε όλοι. Χρυσά, δεν και εσύ έκανες λάθος και έλεγες ότι είναι συγγενής δευτέρου βαθμού εδώ και 20 μέρες. Ο Ιωάννης Καλπαζίδης. Παρένθετο πρόσωπο. Όχι, δεν έχω φώναζε ότι είναι συγγενής δευτέρου βαθμού, έλεγες. Το δευτέρου βαθμού δεν το έχω πει ποτέ. Κώστα, παρένθετο πρόσωπο. Έχει πει ο Χρήστος δευτέρου βαθμού. Νομίζω, ναι, το έχει πει. Χρήσαν, δεν μίλες τώρα, δεν την έχω ποτέ. Χρήσαν, δεν άσχησε. Νομίζω το έχει πει. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι σίγουρος όμως. Να ρωτήσω κάτι. Ο Ανιψιός τι είναι. Χρήσανθε, δεν ξέρω τα οικογενειακά δέντρα του κυρίου Σαββίδη. Εντάξει, η επιτροπή, λέει, προκύπτει, λέει, ότι είναι συγγενής τρίτου βαθμού εκπλαγίως. Έτσι το γράφει μέσα. Ωραία, το δέχομαι αυτό, λέει η επιτροπή. Εντάξει. Την εμπιστεύομαι, το δέχομαι και λέω ότι η ουσία δεν είναι αν είναι συγγενικό πρόσωπο δευτέρου ή τρίτου βαθμού, είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό. Το δεσμευτικό είναι το παρένθετο πρόσωπο. Δεσμευτικό δηλαδή, δεν γενικότερα είναι... δεν είναι τίποτα, παρότι έχεις άλλη άποψη, εντάξει, δεσμευτικό δεν είναι τίποτα. Για τον νόμο. Για τον νόμο. Για άνας και επιρροή διοίκησης, λέει ο νόμος. Για το άνας και επιρροή διοίκησης. Θα κρυθεί αυτό. Θα κρυθεί αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το αν είναι παρέθετο ή όχι, προφανώς για να βγάλει καταδικαστική, να κάνει καταδικαστική έκθεση η Επιτροπή, θεωρεί ότι είναι παρέθετο πρόσωπο. Θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής σε πρώτο βαθμό, τη ΕΠΟ σε δεύτερο, θα τα αποφασίσουν οι δικαστές. Από εδώ και πέρα δεν είναι ζήτημα αυτό, αλλά απλά να καταλάβουμε το εξής. Δεν παίζει ρόλο μόνο αν είναι δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο. Αυτό θέλω να πω. Καλά, δεν είπα εγώ. Εγώ σου είπα ότι λάθη κάνουμε όλοι. Ναι. Πιθανό να το έχω πει, ναι. Δεν αντιλεγώ. Πιθανό να το έχω πει. Το έχεις πει. Δεν είναι πιθανό. Πιθανό. Όχι. Όχι, να σου πω κάτι, το δέχομαι αυτό που λες, αλλά συγγνώμη, ο Ανιψιός είναι, δεν είναι δεύτερο βαθμό. Δεν τα ξέρω, Χρήσανθε. Μπατζανάκηδες, συνυφάδες, δεν τα ξέρω. Δεν είναι μπατζανάκηδες. Από μικράς δεν πήγαινε καλά. Εδώ ξέρετε ότι ο γιος του αδερφού του κουμπάρου είναι κουμπάρου στα Βιεννάκη και δεν ξέρετε αυτά. Αυτό λέγεται καλύτερα πριν σε φιλοξενήσουμε, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ο τρίτος βαθμός συγγένειας μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ιωάννη Καλπαζίδη και να μην έχει την ίδια βαρύτητα η κουμπαριά του υφυπουργού όταν το κουμπάρος είναι πρόεδρος της Επιτροπής. Νομίζω έχουν και τα δύο την ίδια βαρύτητα. Θα σου πω γιατί. Η διαφορά είναι ότι τη μία περίπτωση είναι σε όλες τις εταιρείες του Ιβάν ο κ. Καλπαζίδης, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι αυτές οι μεταφορές χρημάτων. Τα 6,7 εκατομμύρια στη Βιαλάν και όλα αυτά. Χρήσανθε, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέω, αλλά δεν είναι κακό αφού καταγράφεις την υπόθεση να πεις ότι ήταν λάθος, κύριε Αβγενάκη, να βάλεις τον κουμπάρο σου πρόεδρο της Επιτροπής. Και δυνατίζεις το ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής που η ψήφος του μετράει για διπλή. Αν χρειαστεί. Καταρχήν δεν είναι κουμπάρος του καταρχήν. Δεν είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του. Δεν είναι κουμπάρος του. Είναι κουμπάρος του. Είναι κουμπάρος του κουμπάρου. Είναι κουμπάρος του γιου του αδερφού του. Το ίδιο είναι. Δεν μπορούσε να βρει κάποιον Χρήσανθε που να μην είναι κουμπάρος του γιου του αδερφού του. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή τόσο τυχερός ο γιος του αδερφού του να κάνει κουμπάρο τον καλύτερο πρόεδρο της Επιτροπής. Δικαιώνεις όλους τους Αριανούς που τόσα χρόνια φωνάζαν για την κουμπαριά Γκαγκάτη το Ζαγοράκι. Αυτό δεν λέγαμε τόσα χρόνια εμείς. Τέλος πάντων, εγώ όπως είδες δεν στέκομαι τόσο στο θέμα του ΠΑΟΚ, θα αποφασιστεί αυτό, όσο στα ψέματα που υπόθηκαν για τον Άρη. Εμένα αυτό με εκμετρίζει. Ότι, και να σου πω και κάτι. Ποια είναι η δουλειά να μιλήσει για τον Άρη, φίλε, για τον ΠΑΟΚ δεν πήγες εκεί. Να κρίνεις αυτή την υπόθεση δεν πήγες. Αλλά θα μου πεις πώς να στηρίξεις κάτι, αν δεν πεις αυτό το ψέμα ότι κλήθηκε για πολυδιοκτησία κτλ. Όταν
αφήνεις απ' έξω ότι ο Άρης θα είναι ένα τεχνικό σωματείο. Πώς θα το στηρίξεις, όταν δεν λες ότι ο λόγος της κλήσης είναι ότι δεν ενημέρωσε για την έναρξη των συζητήσεων όπως έχει υποχρέωση να κάνει μια ομάδα, αλλά λες για πολυδιοκτησία. Και δεν το διορθώνει κανένας. Τρεις δημοσιογράφοι ήταν εκεί πέρα. Τριανταφυλόπουλος, Σαρούχας και Θωμαίδης. Αν βέβαια λέγανε τίποτα για τον Πάπα, θα πεταχόντουσαν. Και τι τον διορθώσανε, οι τέσσερις και η κυρία Μπενέα. Και πέντε, ο Γιώργος Μπούζος. Γιατί τον διορθώσανε. Εγώ δέχομαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν το ξέρουν. Και εκεί ποντάρει ο κάθε Παναγόπουλος όταν βγαίνει σε αυτός που βγαίνει. Ποντάρει στην άγνοια. Και πριν από κάποια χρόνια στο Λίμπερο αυτό είχε κάνει. Βγαίνει στο Γιώργο Ζαγόρα σε μια υπόθεση που ο Γιώργος δεν ξέρει το νομικό σκέλος. Αρχίζει λέει και έκανα παρέμβαση και έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το αστείο με τον κύριο Παναγόπουλο. Ήδη βέβαια έχει μια καταδικαστική απόφαση. Για αυτό το θέμα μάλιστα που έλεγε για ότι δεν θα γίνει το μετοχικό κεφάλαιο δεν θα καλυφθεί και ότι είναι προσχηματική κτλ. Και του βγάλε τράπεζα Πειραιώς μετά το 1.100.000 που έβαλε ο Καρυπίδης και πήγε με αυτό στο δικαστήριο και στο δικαστήριο δικαιώθηκε 100% η οικογένεια Καρυπίδη με τον κύριο Παναγόπουλο. Και βέβαια γι' αυτό τα λέει και όσα λέει, έτσι. Το καταλαβαίνουμε ο καθένας γιατί τα κάνει όλα αυτά. Ο Παναγόπουλος θα βγει να μας πει τι έγινε με την επιστολή για τον Αβγενάκη και τι έκανε ο Αραβίδης. Αυτό το είπαμε. Την είδατε την επιστολή του Αραβίδη? Όχι, εγώ δεν την έχω δει. Γιατί σε σχέση με τον Αβγενάκη, χθεσινό είναι. Γιατί σε σχέση με τον Αβγενάκη τα βλέπετε όλα. Έστειλε λοιπόν μια καταγγελία κατά του Αβγενάκη ο Παναγόπουλος. Προφανώς αυτή την προβάλλατε. Στο σύνολο του τύπου προβλήθηκε η καταγγελία κατά του Αβγενάκη. Αυτή την ξέρεις, την είδες? Την είδα, ναι. Εκεί λοιπόν έχει υπογραφές ποδοσφαιριστών μέσα. Και έστειλε επιστολή ο Αραβίδης. Είναι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι φέρονται κατά καιρούς να καταγγέλουν τον Άρη. Και είπε ο Αραβίδης, εγώ δεν έχω καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έδωσα καμία εξουσιοδότηση στον Παναγόπουλο να στείλει επιστολή κατά του Υπουργού. Δεν σέβομαι τον Υπουργό και δεν έχω κάνει τίποτα σχετικό. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει σε σχέση με τον Αβγενάκη ο Παναγόπουλος, με ενδιαφέρει σε σχέση με τον Άρη. Και πραγματικά δεν είδα χθες το βράδυ την εκπομπή, σήμερα διάβασα το τι υπόθηκε και το τι είπε. Και γι' αυτό ξεκίνησα και τοποθετήθηκα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για το θέμα του ΠΑΟΚ και της Επιτροπής υπάρχουν νομικοί, έχει πάει στα δικαιοδοτικά όργανα, έχω μία άποψη. Νομίζω έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου. Από εκεί και έπειτα όμως δεν κρίνω εγώ, δεν είμαι δικαστής. Καλά, ούτε εμείς κρίνουμε, καταγράφουμε δύο-τρία πράγματα. Ναι, μας βγάλουν την απόφαση που θέλουν να βγάλουν, ότι είναι ένα μπάχαλο όλο αυτό που έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με αυτή την υπόθεση. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τι θα γινόταν. Θα πήγαινε στη διαδικασία, θα αποφάσισε το ένα όργανο, θα πήγαινε μετά στο άλλο όργανο, θα πήγαινε στον αθλητικό δικαστή κτλ. Στην Ελλάδα για να βγει μια απόφαση έχουμε βγάλει στημένους, κουμπαριές, βοροδοκίες, ο ένας λέει τον άλλον κτλ. Δεν υπάρχει μια διαδικασία κανονική. Θα ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Χρήσανθε, άλλες θα πάρουν χρόνια ακόμα. Άλλες θα πάρουν χρόνια. Αυτή θα ξεκαθαρίσει. Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο θα ξεκαθαρίσει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και είμαι μαζί σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε άλλες θέσεις χάνεται ο Κοσμάκης και ακόμα είναι σε κάποιο σερτάρι η υπόθεση και ψάχνουμε δικαστή να δικάσει. Πάντως πρέπει να σου πω ότι χθες πάντως έφαγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο το βράδυ με κάτι φίλους στην Καστέλα. Και ο ένας ο Βιτόρος που ήταν Θεσσαλονικιός με γνώρισε και έλεγε τι, δεν έχει κάνει τίποτα. Η Προεδράρα, ο Μαρινάκης και τέτοια. Δεν έχει κάνει τίποτα ο Πρόεδρος. Όλα καλά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει στηρίξει και τον Κοσκοτά και τον Σαλιαρέλη. Γενικότερα έχει μια προϊστορία με Προέδρους επιστήμονες. Όλοι. Εντάξει. Στέργιο μου, όλοι έχουμε κατά καιρούς τους καλούς παράγοντες. Στέργιο, βγάλε τα γυαλιά επιτέλους. Λέει ο φίλος ο Γιάννης. Έλα, φίλε Γιάννη. Ο Καλπαζίδης είναι ανιψιός του Ιβάν, όσο εσύ είσαι ανιψιός του θείου σου. Έλεος. Σωστό. Εγώ, παιδιά, δεν είπα ότι είναι ουρανοκατέβατος. Απλά κατέγραψα αυτό που λέει και η Επιτροπή, γι' αυτό έβγαλε τα ματάκια μου χθες μέχρι τις 3 ώρα το βράδυ να διαβάζω, ότι είναι συγγενής τρίτου βαθμού εκπλαγίως, όπως λέει η έκθεση, το πόρισμα. Εκπλαγίως. Παρόλα αυτά, απλά να σημειώσουμε ότι αν υπάρχει παρανομία, μπορεί να γίνει με το παρένθετο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να είναι. Βεβαίως. Δεν λέω ότι επειδή είναι τρίτου προσώπου είναι όλα άκυρα κτλ. Απλώς το καταγράφω. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό βέβαια, αυτό πρέπει, όχι τώρα για το ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μας πούνε ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το τρίτο, για να καταλάβουμε. Αν διαβάσει πάντως κανείς, Κρίσανδε, έχει το κουράγιο όλο το πόρισμα, πραγματικά είναι πολύ κουραστικό για κάποιον που δεν είναι νομικός. Το διάβασα και είναι όντως. Καταρχήν οι πρώτες 40 σελίδες ναι, περιγράφει αυτά που
Ναι. Δηλαδή κάποιος νομικός μπορεί να το κάνει αυτό, να το περιγράψει σε 4 σελίδες, σε 5, όχι 40. Δεν το είδα. Το ίδιο ξανά, το ίδιο, το ίδιο, με άλλα λόγια, το ίδιο, το ίδιο. Ναι, ναι, πάνω, σε κάποιο σημείο λέει ότι επειδή δεν είναι εδώ ο κ. Πανόπουλος, είναι κατακριτέο και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως, δηλαδή τώρα νομικά όλα αυτά. Αυτό είναι, νομίζω, γέλια, εντάξει, είναι, ότι είναι ότι είναι κάτι στην Επιτροπή επειδή δεν είναι δικαστήριο. Δηλαδή αυτά που λέγαμε, αυτά που λέγαμε μαζί, ότι γιατί δεν πήγε ο Πανόπουλος και ο Συγγελίδης, πόντως δεν είναι ένα θέμα. Αυτό δεν γίνεται όμως να το υποστηρίξει νομικά. Κοίταξε, αν το καταγράψει στην έκθεση. Αυτή δεν είναι δικαστήριο. Πρέπει να δεις αυτό, ότι είναι έκθεση, όπως το είπες τώρα. Είναι έκθεση ιδεών, πάρα πολύ καλή. Εγώ σου λέω, εάν θα έχει πολύ ενδιαφέρον να πάει υπόθεση στο ΚΑΣ και να μεταφράζει ο άνθρωπος εκεί του ΚΑΣ τα μουσουλμανάκια, τους μουφτίδες, τους ψευτομουφτίδες, τη Σαρία, εντάξει. Τέλος πάντων. Στο ΚΑΣ νομίζω θα πάει, αν πάει, με βάση τα δικαστήρια, τα δύο δικαστήρια. Όχι, όχι, να πάει και με την έκθεση κυρίας Μαρούπα για τα μουσουλμανάκια και τη Σαρία και τη Φενέρμπαχτσε. Και τον Ερντογάν. Άσε με, ρε Χρύσανδρε. Μπλέξαμε τώρα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλογο. Χρύσανδρε. Βάλε μια. Όχι, απλά. Ναι. Όχι, όχι, άνω τέλεια. Δεν θα μπορώ μετά. Α, το πάμε λίγο πιο πίσω το διάλειμμα. Έχουμε και ραντεβού. Έχουμε και τηλεφωνικό ραντεβού. Με την ιστορία. Θα πω δύο πραγματάκια για τον Άργη. Απλά να σου πω για το αυτό που λένε για του Τούρκου και Τζέμ κτλ. Αν κάποιο κοιτάξει το καταστατικό τη Ξάνθη, δεν μπορεί να απολυθεί σε Τούρκου πολίτε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, λέμε όλα αυτά. Και την ίδια στιγμή υπάρχει κάτι που το απαγορεύει να γίνει. Αλλά εντάξει, θα μου πεις, μπορεί να βάλει εμένα μπροστά και να δεν έχει αυτός. Όχι, μπορεί να γίνει κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Παιδί τον Άγιο να κλείσουμε, χθες δεν έχουμε και ραντεβού τηλεφωνικό. Από τη δικαιοσύνη, απλά ήθελα να το πω για το σχέση με αυτά που είπε ο κ. Παναγόπουλος χθες, για να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια και την πραγματικότητα. Τώρα για τον Άρη υπάρχει πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το ξέρουμε όλοι, για το κύπελο, μεθαύριο εδώ στην Αθήνα. Πολύ πιθανό να έχει και τον Ιντέγε. Στη διάθεσή του Ένινγκ. Ήδη από σήμερα βρίσκεται πίσω στη Θεσσαλονίκη ο Νιγηριανός, ο οποίος έχει αποθεραπευτεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά σχεδιάζονταν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι που έρχεται του κυπέλλου, αλλά γενικότερα γιατί θα έχει αυτή την επιλογή ο Ένινγκ. Από εκεί και άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Δεν έχει τιμωρημένους φυσικά για την κύπελλο. Δεν υπήρχε κάποια κοινή κάρτα ο Γερμανός τεχνικός. Το θέμα και το ζητούμενο είναι να δούμε ένα Φετφαντίδη όπως τον είδαμε στην Τρίπολη. Και ένα θέμα προς συζήτηση είναι, δεν τα σχολιάσαμε και πάρα πολύ, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, πώς αυτή την μπουνιά του, δεν ξέρω αν την είδατε, του Εκκλέσιας. Δηλαδή, παιδιά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Την ώρα του αγώνα στο live δεν κατάλαβα, γιατί ήταν ήμασταν από την άλλη πλευρά. Είδα ότι τον τράβηξε, ότι έγινε φάουλ για κίνδυνο. Ότι πήγε να τον πιάσει, να τον τρακαρατήσει. Ναι, αυτό κατάλαβα, αλλά εδώ τον έδωσε μπουνιά. Κανονικά. Δεν είχε ξανά. Δηλαδή και άμα τον έβρισκε. Δηλαδή δεν τον έκανε, δηλαδή, άμα τον έβρισκε. Ποδοσφαίρα. Και δεν δίνει την κόκκινη κάρτα. Και υπάρχει και ένα πέναλτι που φαίνεται με τον Λάρσον. Είναι σαν του Λιμιού η φάση που το έδωσε φάουλ, αλλά ο Λάρσον πατάει όντως τη γραμμή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ούτε ο ΒΑΡ το είδε, το διαιτητή, εντάξει, μην ζητάμε τώρα να δει ένα, το αν πάτησε γραμμή ή όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, τον δικαιολογώ τον Τζαμούρη δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, αλλά ο κύριος Σιδηρόπουλος δεν το είδε ότι πατάει γραμμή ο Λάρσον να δώσει το πέναλτι, γιατί δόθηκε φάουλ στην ανατροπή αυτή του Λάρσον. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτή, δεν και να ότι δεν δίνει εισιτήρια, ο Ατρόμητος δεν έχει δώσει κανέναν. Σε κανέναν. Ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στον Άρη, παρόλο που είχαν κόσμο. Άνοιξε η αστυνομία την κερκίδα εκεί. Νομίζω ότι πάλι αυτό θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος ένας φίλος του Άρη που θα πάει στο γήπεδο ότι θα μπορέσει να δει με τους Αριανούς το παιχνίδι. Στις άλλες θύρες προφανώς και θα μπορεί να μπει. Άλλωστε προχθές στο Ατρόμητος Ολυμπιακός, νομίζω όλες οι θύρες εκτός από τους Φενταγίν ήταν φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς διακριτικά. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Άρα, για να κλείσω, υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη. Ένα παιχνίδι στο οποίο όλος ο οργανισμός του Άρη θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος και νομίζω ότι αν έρθει η πρόκριση, γενικότερα ο Άρης θα έχει και μια ήρεμη από εδώ και πέρα χρονιά και θα διεκδικεί βέβαια και ένα τρόπο που θα βρίσκεται στους 4 του κυπέλλου, αλλά παράλληλα νομίζω θα έχει εξασφαλίσει και την ευρωπαϊκή του έξοδο. Εκτός αν δούμε το απίθανο αυτό που διαβάζω τώρα, ότι μπορεί να αρθεί η τιμωρία του Παναθηναϊκού. Απίθανα πράγματα γίνονται. Πήγε ο Αλαφούζος. Ναι, πήγε ο Αλαφούζος στην UEFA. Βάλε τελεία, χρήστε, γιατί θα χάσουμε το ραντεβού και είναι παρά 20. Ωραία. Περισσότερα αγωνιστικά αύριο, θα έχεις όσο χρόνο θέλεις. Ωραία. Και μεθαύριο φυσικά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, λοιπόν,
Θα πάμε στο διάλειμμα. Ξεπεράσαμε τον χρόνο για 5-6 λεπτάκια. Ξέχασα να το αναφέρω γιατί με παρέσυρε ο Κώστας με την αγαπημένη του Ειρήνη Μαρούπα. Εννοείται, Κώστα, Ειρηνάρα, ολέ. Τρία εισιτήρια, δώστε λίγο βάση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Κώστα. 23 Φεβρουαρίου. Του Κουτρούλο γάμος. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέσα σε κλίμα αγάπης. Ομόνια. Αθλητική άμυλα. Κερδισμένο το ποδόσφαιρο, Κώστα. Ναι. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα δώσουμε τρία σήμερα. Δίνουν και, άλλες εκπομπές εισιτήρια. Νομίζω θα πάει μέχρι την Τετάρτη. Οπότε παρότι είναι νωρίς, σήμερα δίνουμε σίγουρα εισιτήρια. Ορμάτε, θα δούμε τις επόμενες μέρες. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Κώστα λίγο πριν τις 2. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε λογικά με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τρόικα, δεύτερη ώρα. Αρχίσαμε λίγο να μπούμε. Μας καθυστέρησε ο Χρήσαντος. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που φαντάζομαι κατάλαβε περισσότερα από ό,τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας το πόρισμα με τα μεσονύχτια χθες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λάκη Σημεοφορίδη, έγκριτο νομικό, ειδικό σε αυτά τα θέματα. Πάρα πολλά χρόνια ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά μεταξύ άλλων. Καλησπέρα, κύριε Σημεοφορίδη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ. Θέλουμε λίγο τα φώτα σας, γιατί εγώ με τα ελάχιστα νομικά δεν έβγαλα και πολύ άκρη με το σκεπτικό της απόφασης που το περιμέναμε 20 μέρες. Δεν ξέρω εσείς αν βγάλατε, προφανώς βγάλατε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι για όσους ξέρουν ελάχιστα νομικά και ξέρουν νομικά που αφορούν κυρίως τον χώρο του ποδοσφαίρου, έτσι ας το πάρουμε μέσα στα πλαίσια του ενός ποδοσφαιρικού δικαίου, ας το πούμε, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά ότι η απόφαση αυτή σαφέστατα είναι έολη. Είναι για μένα μια στήρικτη απόφαση η οποία απλά στο σκεπτικό της, με την οποία απλά στο σκεπτικό της γίνεται μια προσπάθεια να αιτιολογηθεί το διατακτικό της. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ. Όταν κάποιος εκ προημίου έχει στο μυαλό του μια απόφαση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο διατακτικό, προσπαθεί στη συνέχεια με το σκεπτικό, με οποιοδήποτε σκεπτικό, να αιτιολογήσει την εσφαλμένη απόφαση, το εσφαλμένο διατακτικό. Ναι. Αυτό λοιπόν γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες αναφορές σε όλα τα ζητήματα, τα οποία εάν κάποιος καθίσει αναλυτικά και τα δει, θα διαπιστώσει πάρα πολλές αμφιβολίες, για να μην πω κάτι περισσότερο, και σίγουρα θα καταλήξει το συμπέρασμα ότι περισσότερο το σκεπτικό της απόφασης δεν τεκμηριώνεται, αλλά πιθανολογείται. Δηλαδή, περισσότερο μπορούμε, για να μην κουράζουμε αυτούς, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα τα νομικά, ότι περισσότερο για να καταλήξουν στο διατακτικό και στο που διατυπώθηκε εδώ και κάτω στις 27 πρώτου, έχουν διατυπώσει περισσότερο συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν μέσα από πιθανολόγηση και λιγότερο από απόδειξη. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται για να πιστεί οποιοδήποτε για την αντικειμενικότητα της κρίσης είναι να προκύπτει υπέραν πάσης αμφιβολίας σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, εννοώ διατύπωση συγκεκριμένων νομικών σκέψεων και συμπερασμάτων τα οποία θα αιτιολογούν αυτά τα οποία ως επιτροπή καταλήξανε. Δηλαδή, άλλο η πιθανολόγηση και άλλο η πλήρης απόδειξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάζεται η πλήρης απόδειξη, η αναφισβήτητη απόδειξη, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει τις αντίστοιχες συνέπειες. Εγώ λοιπόν ως νομικός δεν βλέπω αυτήν την αναφισβήτητη διαπίστωση των όποιων συμπερασμάτων έχει το σκεπτικό της απόφασης και θεωρώ ότι είναι μια απλά πιθανολόγηση που διατυπώνεται. Και αν πάρουμε πολλά σημεία τα οποία εμπεριέχονται στο σκεπτικό, κυριολεκτικά θα χαθούμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω ότι είναι από κύματα φαντασίας περισσότερο, επιτρέψτε μου να το πω, ή νομικής φαντασίας, από κύματα νομικής φαντασίας και λιγότερο εφαρμογής κανόνων. Έτσι. Το κάτω-κάτω βέβαια δεν έχω την απέτηση από αυτήν την επιτροπή να κάτι παραπάνω, γιατί το λέω αυτό. Διότι η επιτροπή αυτή, εφόσον δεν λειτουργεί ως δικαστήριο, έτσι, είναι ένα ιονί δικαστήριο, ας το πούμε, έτσι, μια επιτροπή η οποία εξάγει συμπεράσματα, για να το πω έτσι. Βεβαίως αυτά τα συμπεράσματα έχουν και τη συνέχεια τους, όπου καλούνται τα πειθαρχικά όργανα
να εφαρμόσουν, αν θέλετε, ή να μην εφαρμόσουν, και εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα. Αυτό θα σας ρωτούσα, ναι. Συνεχίστε. Το όποιο διατακτικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακούω από πάρα πολλούς, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν άγνοια και εμφανίζονται και όσοι δήμονες, ότι η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική. Ναι. Κύριε, κάνουν κάποιο λάθος. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λένε. Δεν είναι δεσμευτική απόφαση. Το όργανο, το δικαστικό, συγκεκριμένη επίδοση αστυνομικός δικαστής, είναι προφανές ότι έχει δικαίωμα σε σχετικές διατάξεις που υπάρχουν να μην θεωρήσει ως δεδομένη την συγκεκριμένη εισήγηση και να το κρίνει το θέμα και από την ουσιαστική πλευρά, από την ουσιαστική βασιμότητά τους. Δεν μπορεί να λένε αηδίες μερικοί κύριοι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και κάνουν τους μεγάλους δικηγόρους. Εντάξει, πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι. Το όργανο λοιπόν στο οποίο διαβιβάζεται, η Πειθαρχική Επιτροπή δηλαδή, στο οποίο διαβιβάζεται αυτή η γνωμοδότηση, παύλα πρόταση της ΕΑ, δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο, αλλά μπορεί να κριθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα στην δίκη που ανοίγει, και αυτό σημαίνει ότι οι όποιες ποινές θα επιβληθούν θα περάσουν πρώτα από τον έλεγχο ουσίας του οργάνου και δεύτερον από την βασιμότητα κατά το ουσιαστικό μέρος της καταγγελίας του Ολυμπιακού. Ας πάψουν λοιπόν να λένε αηδίες μερικοί. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο με νομικούς κανονικούς πλέον μπορεί να ξεκινήσει η υπόθεση από την αρχή, κύριε Σμοφορίδη, έτσι είναι, με απλά λόγια. Για μένα βεβαίως. Για το λέω γιατί. Και είναι λογικό αυτό να γίνεται, γιατί προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένα δικαιικό σύστημα, θέλω πολύ ώρα να σας το εξηγήσω και να το καταλάβετε, τα οποία αγνοούν οι περισσότεροι και δεν αναφέρονται σε αυτά. Εδώ έχουμε ένα δικαιικό σύστημα που συμπλέκονται μεταξύ τους κανόνες, διατάξεις που αφορούν αθλητικό νόμο και τους κανονισμούς και το πειθαρχικό δίκαιο, τον ΚΑΠ και το πειθαρχικό δίκαιο της ΕΠΟ, οι οποίοι προέρχονται και ουσιαστικά προβλέπονται μέσα στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου της ΕΠΟ. Mm-hmm. Όταν καταλήξει λοιπόν το αθλητικό όργανο, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι ένα όργανο εκτός αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Ας το δώσουμε απλά λόγια να καταλάβω. Όταν έρχεται ένα όργανο, όπως είναι και οι νόμοι, οποιοσδήποτε νόμος μπορεί να ισχύσει βέβαια, αλλά λόγω του αυτοδιοίκητου, για να μπορεί να έχει εφαρμογή, εφόσον έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, πρέπει να μετουσιωθεί στην ουσία σε πράξη και να συμπεριληφθεί στους κανόνες της ΕΠΟ, στον ΚΑΠ και στον Πειθαρχικό Κώδικα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βεβαίως είναι νομικά επιχειρήματα και ίσως κάποιος τα καταλαβαίνει, κάποιος δεν τα καταλαβαίνει. Όμως είναι πολύ ουσιαστικά ζητήματα. Και επαναλαμβάνω, προέρχονται και είναι αποτέλεσμα του αυτοδιοίκητου που έχει καθιερωθεί νομοθετικά, αν θέλετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αν δεν απατώμε, το 2006. Και πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Είναι δυνατόν σε ένα σκεπτικό, σε ένα πόρισμα μιας επιτροπής που έχει πολύ σοβαρό ρόλο θεσμικά, αυτή είναι η άποψή μου, να διαβάζουμε περί αυτοψίες στο ξενοδοχείο μελών της Επιτροπής και να διαβάζουμε σενάρια που είναι για James Bond, δηλαδή με Τούρκους πράκτορες, με μουσουλμανάκια, με μουφτίδες, με Φενέρ Μπακτσέ. Και... Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και, και εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι προφανές ότι αυτοί που γράψαν αυτή την απόφαση με τις αναφορές στα συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να κινούνται σε έναν άλλο πλανήτη και όχι στον πλανήτη Γη και δει στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Πρώτον, διότι σε μια τέτοια επιτροπή το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, συμπέρασμα ή γνωμοδότηση δεν μπορεί να έχει σχέση, πέραν όλων των άλλων, με οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που καλείται να εφαρμόσει η Επιτροπή. Δηλαδή, η Επιτροπή αυτή κινείται σε ένα νομικό πεδίο που καθιερώνεται από τον αθλητικό νόμο των 27-25. Άρα μόνο σε αυτό το πεδίο μπορεί να κινηθεί, μόνο με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις μπορεί να εκφράσει την άποψή της ή να αιτιολογήσει την απόφασή της και δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση ούτε με τις μετοχές, ούτε με τις εταιρείες, ούτε με την πολυδιοκτησία, ούτε με την συνδιοκτησία, όλες αυτές τις νομικές έννοιες και ορολογίες τις οποίες καλείται να εξετάσει. Και να διαβάζουμε ότι κινδυνεύει να γίνει η Ελλάδα νέα Γιουγκοσλαβία
Και να αναφέρετε ακόμα ότι... Αυτά είναι προσωπικές απόψεις, οι οποίες μεταφέρονται... Το να διαβάζουμε ότι... Το να διαβάζουμε ότι το ότι δεν προσήλθε ο κ. Πανόπουλος είναι ένδειξη ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι. Δηλαδή νομικά δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το χαρακτηρίσουμε. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν εγώ ήμουν αντίθετος και με τη διαδικασία, να σας πω την αλήθεια, και μάλιστα επειδή βρέθηκα έξω από το... κατά την ημέρα της εκδίκασης εκδίκαζα μια υπόθεση στο ΑΣΕΑΒ, είπα το εξής χαρακτηριστικό, με συγχωρείτε, τι συζητάνε τόσες ώρες εκεί μέσα. Και επιμένω σε αυτό. Αυτές οι διαδικασίες, όταν μιλάμε για μετοχολόγια, όταν μιλάμε για συνθέσεις διοικητικών συμβουλίων, για τις σχέσεις μεταξύ των εταιριών, για το ποιοι είναι μέτοχοι, ποιοι δεν είναι, πώς αποκτήθηκαν οι μετοχές, είναι διαδικασίες που γίνονται με έγγραφα, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας Πανόπουλος και καμία εταιρεία να αναπτύξει άλλα ζητήματα. Αυτά γίνονται για το Θεατίνε. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, είπα από την πρώτη στιγμή, με συγχωρείτε και στις συναδέλφους σας στην Αθήνα, τι ακριβώς κάνουν εκεί μέσα. Δηλαδή καταλήξαμε στο να πηγαίνει μέλος επιτροπής να διερευνήσει στην Ξάνθη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, τις εγκαταστάσεις και να βγάλει συμπεράσματα. Συγγνώμη, τώρα έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Βεβαίως η Επιτροπή έχει μια ευρύτητα, έχει μια δυνατότητα μεγάλη στο να ελέγξει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα στοιχεία μιας καταγγελίας, ας πούμε, αλλά το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αυτή η διαπίστωση μιας επίσκεψης να μεταφέρεται σε μια απόφαση, παύλα γνωμοδότηση, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μπω, αρχίζω και έχω πρόβλημα, υπάρχει ένας νομικός παραλογισμός για μένα. Δεν είναι, είναι κάτι απίστευτο. Εάν αυτό, προσέξτε, το έγγραφο το στείλετε στην Ευρώπη, εάν το στείλει κάποιος στη FIFA και στην UEFA και το διαβάσει κάποιος, θα πιστέψει ότι πράγματι αυτή η χώρα δεν βρίσκεται στον πλανήτη Γη, αλλά κάπου αλλού. Μήπως προκληθεί και επεισόδιο και με την Τουρκία κιόλας, δεν ξέρω, κύριε Τσιμοβορίδη. Θα γελάνε και οι πέτρες. Εγώ περιμένω και περίμενα από μια επιτροπή, κατά την κρίση της, με τα στοιχεία που έχει, με την έρευνα που διεξήγαγε και της δίνει ο νόμος τη δυνατότητα με μιας πολύπλευρης διερεύνηση του ζητήματος, να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Το να διαβάζω όμως αυτά που διαβάζω, με συγχωρείτε, σηκώνω τα χέρια κυριολεκτικά. Τα σηκώνω τα χέρια μου ως νομικός. Κύριε Σμιωφορίδη, μπορεί η ΠΑΕΠΑΟΚ υποθετικά να κινηθεί εναντίον των μελών της Επιτροπής για παράβαση καθήκοντος, για οτιδήποτε άλλο, αν προκύψει κάποιο στοιχείο? Το θέμα της παράβασης καθήκοντος είναι σχετικό. Κινήσεις μπορούν να γίνουν πολλές και διάφορες που έχουν σχέση και ως προς την νομιμότητα της συνθέσης της Επιτροπής. Σωστά. Στο αν υπήρξαν συναλλαγές, όλα αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν επισήμως έχουν φτάσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου, πλέον την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι άλλα ζητήματα. Εγώ θέλω περισσότερο να αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία. Mm-hmm. Και έχω πει και ξαναλέω και πάλι ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι μια προσπάθεια που έγινε με μεθοδευμένο τρόπο από την πλευρά του Ολυμπιακού για να δημιουργήσει ένα θέμα. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι μπορεί να έχει ένα πρακτικά, δηλαδή να έχει ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, που όπως το ισχυρίζονται κάποιοι θα είναι ο υποβιβασμός και όλα αυτά που ακούω. Το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός τι κατάφερε? Να δημιουργήσει μία σύγχυση, να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα η οποία ουσιαστικά στρέφεται κατά του ΠΑΟΚ, δημιουργεί μια νευρικότητα, να το πω έτσι με απλά λόγια, η οποία μπορεί να έχει αποτέλεσμα σε πολλές πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να έχει αποτέλεσμα στις αντιδράσεις των φιλάθλων. Τι μπορεί να συμβεί έμεσα λοιπόν? Να έρθουν κάποια στιγμή αγανακτισμένοι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ και να δημιουργήσουν επεισόδια και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί είτε με αφαίρεση βαθμίων, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η όλη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με έντεχνο τρόπο, την οποία δημιούργησε ο Ολυμπιακός, που αποσκοπεί από την πλευρά του στο είτε άμεσα είτε έμεσα να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον ΠΑΟΚ μεσούς της περίοδου του πρωταθλήματος και να καταλήξει άμεσα ή έμεσα σε κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι υπέρ του. Σας είπα, το άμεσο είναι να υπάρξει μια τιμωρία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται και επιθυμεί ο Ολυμπιακός. Τα έμεσα είναι αυτά που σας είπα. Πρώτη λευθερότητα για μένα και Σμιωφορίδη. Να υπάρξει αγανάκτηση, να υπάρξει η αντίδραση των φιλάθλων. Και έτσι, χωρίς να χρειαστεί ίσως η επιβολή των ποινών μέσα στο νομικό πεδίο που είναι διαμορφωμένο και εφαρμοστέο εμπροκειμένο, να καταλήξουμε σε τιμωρίες του ΠΑΟΚ μέσα από αντιδράσεις που καμιά φορά είναι σε εισαγωγικά φυσιολογικές όταν κάποιος βλέπει μια υπέρμετρη αδικία. Έτσι.
Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που μπορείτε έμεσα ή άμεσα να είναι κερδισμένος. Αυτό είναι. Βλέποντα και με βορείδιο κόσμο τι κινήσει από τον Ολυμπιακό και από την κυβέρνηση που ακολούθησαν μετά την εισήγηση τη Επιτροπή, μεταφράζει το όλο σκηνικό ω μία έτσι προσπάθεια, επειδή είναι και σε εξέλιξη η δίκη για τα στημένα παιχνίδια. Εάν προκύψει κάποια εμπλοκή του Ολυμπιακού, το ζήτημα λίγο να χαμηλώσει και να μην φαίνεται τόσο σοβαρό. Και να εξισώσουμε ότι να κοιτάξτε και ο Πάοκ τη γλίτωση, αλλά και ο Ολυμπιακό να την κλειτώσει. Αυτή την άποψη τη ημερίζεστε. Ναι, εντάξει. Εγώ, επειδή ζώντας αυτό το χώρο από τα 16 μου, έτσι, και ως ποδοσφαιριστής και ως συνδικαλιστής, πρόεδρος του ΨΑΠ και τα λοιπά, και ως μέλος της DRC, της FIFA, που ελάχιστοι οι Έλληνες έχουν τέτοιες ιδιότητες και τέτοιες θέσεις στο παρελθόν, να πω κάτι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γενικά αιώνο. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ποδόσφαιρο που τα πάντα είναι πραγματικά αιώλα, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει, όπου δεν υπάρχουν οι ποινές που πρέπει να επιβληθούν στους παρεκτρεπόμενους, όταν επιτρέπουν στους παράγοντες να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, όταν επιτρέπουν μέσα από διαδικασίες, χρονοβόρες, να έχουμε επιθέσεις σε διαιτητές, να πλήττονται οι διαιτητές, να έχουμε αποχές διαιτητών. Δεν μιλάμε για ένα νορμάλ ποδόσφαιρο, επιτρέψτε με να πω. Βέβαια. Αυτό είναι το κυριότερο. Εδώ όμως το ζήτημα ποιο είναι, ότι οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξεκινούν από μια προσπάθεια που γίνεται, γιατί ο Ολυμπιακός απέναντί του δεν έχει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στερείται μιας ισχυρής κεφαλής, έτσι. Τώρα έχει τον Ιβάν τον Σαββίδη, και αυτό δημιουργεί ένα θέμα, διότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει την κυριαρχία και η κυριαρχία του αυτή αμφισβητείται, αυτόματα προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιδράσει. Τώρα, το αν υπάρχει συμψηφισμός ή όχι, μπορεί. Δεν μπορεί κάποιος να το αποκλείσει. Και εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι όποιες κινήσεις γίνανε από την πλευρά της κυβέρνησης, καταδεικνύουν κάτι για μένα. Έτσι. Καταρχήν, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό για μένα. Ναι. Έτσι. Και πολύ σωστά πάω, και το είχα πει εγώ την προηγούμενη μέρα από την ανακοίνωση της ΠΑΕ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να το δεχτεί, οποιαδήποτε τροπολογία πάει να ψηφιστεί, διότι αυτός που έχει δίκιο δεν μπορεί να αποδεχτεί μια τροπολογία ή την σωτηρία του, σε εισαγωγικά, μέσω της τροπολογίας, διότι αυτόματα, αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι για όλο, για το χρονικό διάστημα στο μέλλον πλέον, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορεί να μιλήσει. Θα του κουνάνε το δάχτυλο και θα του λένε εσείς σταματήστε, μη μιλάτε, γιατί δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε, σας σώσανε σε εισαγωγικά με μία τροπολογία. Αυτό δεν νομίζω ότι εκφράζει κάτι άλλο παρά το ότι θα είναι ένα σημείο σε εισαγωγικά ντροπής για την οντότητα, για την ιστορία του ΠΑΟΚ σε ένα θέμα που έχει δίκιο. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Σμιχωρίδη, πώς σώζεις κάποιον πριν καταδικαστεί, με τα λίγα νομικά που ξέρω. Όχι, μα εγώ δεν καταλαβαίνω τις ενέργειές τους, όπως δεν καταλαβαίνω και τις ενέργειες που κάνουν στη συνέχεια. Δείχνουν ότι υπάρχει, επειδή να σας πω την αλήθεια, έχω ζήσει για το Υπουργείο Αθλητισμού και ήμουν μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής πριν πολλά χρόνια. Σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άσχετοι. Το λέω έτσι με απόλυτη γνώση αυτού που λέω. Δηλαδή, είδα ανθρώπους, μέλη επιτροπών, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν καμία επαφή. Οι προτάσεις και οι απόψεις τους ήταν έξω από κάθε λογική. Δυστυχώς, οι κινήσεις που γίνονται είναι σπασμωδικές. Όταν καταλήγεις αυτό στις τροπολογίες που έρχονται σε μια νύχτα, γιατί βγήκε μια απόφαση, η τροπολογία, το να πάμε στην Ευρώπη, να μιλήσουμε με τη FIFA, να λύσουμε τα προβλήματα, αυτό μπορεί να ξεκινάει με μια καλή προαίρεση, αλλά είναι λάθος επιλογή και δείχνει ένα πανικό. Επομένως, γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί, όπως σας είπα, είναι ένα σαθρό οικοδόμημα το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως λειτουργεί, και αν δεν αλλάξει αυτό, να είστε βέβαιος ότι και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οποιοδήποτε άλλο όργανο, με τέτοιο τρόπο θα συμπεριφέρεται, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν σταθερές δομές που να είναι ξεκάθαρα όλο, ακόμα και οι κανονισμοί δεν είναι ξεκάθαροι,
και δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους και φτάνουμε στο σημείο, αντί να εφαρμόζουμε αποφάσεις ή κανονισμούς μάλλον, να τους ερμηνεύουμε. Ξέρετε, η ερμηνεία είναι δύσκολο πράγμα. Βέβαια. Και είναι και επικίνδυνο. Διότι αλλιώς ερμηνεύει σε μια περίπτωση και αλλιώς την άλλη. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, γιατί λέει κάποιος, καλά, συγγνώμη για το ίδιο πράγμα, γιατί εγώ τιμωρήθηκα και ο άλλος δεν τιμωρήθηκε. Και εκεί αρχίζουν οι αντιδράσεις. Όταν λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα και δεν είναι, όπως και σε αυτή την περίπτωση ακόμη, όπως σας είπα προηγουμένως, αρχίζουν τα προβλήματα. Κανένας όμως δεν έχει σκύψει επάνω σε αυτό το ζήτημα να το λύσει. Διότι περισσότεροι είναι άνθρωποι των εντυπώσεων. Είναι άσχετοι με το χώρο, με συγχωρείτε, δεν έχουν ιδέα, και το να μην έχεις ιδέα δεν είναι κακό. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Να μην έχεις συμβούλους δίπλα σου που να σου πούνε πέντε πράγματα. Ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν ζήσει, είτε με την παρουσία τους στο ποδόσφαιρο και τη νομική βέβαια, έτσι να έχουν γνώσεις νομικές, διότι ένας ποδοσφαιριστής τι να πει, πώς γίνεται καλά το tackling, δεν γίνεται. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ λοιπόν ούτε αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό κάνουν τις μία μετά την άλλη, τις βεβαιασμένες αυτές κινήσεις, που δεν είναι τίποτα άλλο. Εκτίθενται από μόνοι τους και δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Αντί να πάνε να λύσουν το πρόβλημα, γιατί η διάθεση τους είναι να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά στην ουσία το διωγγώνουν. Αυτά βλέπουμε καθημερινά και πραγματικά έτσι δεν ξέρω. Όχι, είναι η πικρή αλήθεια. Είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ έχω μάθει να είμαι αντικειμενικός στη ζωή μου και να μιλάω, γιατί δεν έχω και κανένα να έχει στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου να λέω τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά το να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται και να προσανατολίζεται ο κόσμος που θέλει να πάει να δει μπάλα και ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα νομικά και γίνανε όλοι δικηγόροι, γίνανε λογιστές, γίνανε εδώ κτλ. Ξεφεύγει το πράγμα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Σημεοφορίδη. Ναι. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι η διαδικασία, η καθαρά νομική, αφού έχουμε και το σκεπτικό πλέον και εκεί πάλι. Η διαδικασία είναι απλή, όπως προβλέπονται και από τον ίδιο τον νόμο, αλλά κυρίως από τον κανονισμό, τον ΚΑΠ και τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΚΟ. Θα περάσει από την. Έχει ήδη προφανώς διαβιβαστεί στην Λίγκα. Η Λίγκα θα την εξετάσει ο αθλητικός δικαστής. Ακολούθως η απόφαση του αθλητικού δικαστή υπόκειται σε, μπορεί βέβαια από την πλευρά του, αν ξέρω εγώ, θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της εφέσεως μέσα στην Επιτροπή Εφέσεων, και αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος από την απόφαση και ικανοποιημένος, να προσφύγει στο ΚΑΣ, γιατί αυτή ήταν η πρόβλεψη. Είναι μια διάταξη που κάποια στιγμή την επαναφέρανε. Παλιότερα δεν μπορούσε να το κάνεις, γιατί υποτίθεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδος ως ανώτατο όργανο ήταν αυτό που θα μπορούσε σε τελικό στάδιο να εξετάσει κάθε ζήτημα που γεννάται μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του ποδοσφαίρου και των διοργανώσεων και σε επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ θα πω, κύριε Σημεοφορίδη, να μην πάει στο ΚΑΣ, γιατί με αυτά που γράφει κυρία Μαρούπα για Τούρκους πράκτορες και η Τουρκία, τα εδάφη μας, μπορεί να αποκλειδεί κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Εντάξει. Όχι, μην το λέτε. Εσείς το λέτε έτσι χαμογελώντας. Δεν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι δεν φανταζόμουν προσωπικά ότι θα γραφούν τέτοια πράγματα σε ένα κείμενο μια γνωμοδότηση για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Άλλο τα νομικά ζητήματα, άλλο τα εθνικά ζητήματα. Και εμείς είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την πατρίδα μας και πρέπει να την αγαπάμε. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νομική υπόθεση, μια ας πούμε πειθαρχικού, ας το πούμε έτσι, δικαίου εξέταση ενός ζητήματος. Τι εμπλέκονται όλα αυτά, για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όταν διαβάζω, κύριε Σημεοφορίδη, σε ένα επίσημο έγγραφο που αφορά το ποδόσφαιρο, ότι επέτρεψαν το ελληνικό κράτος στους πράκτορες της Τουρκίας, ψευτομουφτίδες, να αναγορευτούν σε δικαστές επιβάλλοντας τον νόμο της Αρίας, πραγματικά μόνο χιουμοριστικά μπορώ να το πάρω, γιατί κάτι άλλο δεν είναι. Πραγματικά το μυαλό μου σταματάει. Νομίζω εκπλήσει τους πάντες αυτό το οποίο έχει γίνει και πραγματικά θα εκπλήξει, φαντάζομαι, και πολύ σωστά είπατε ότι καλό είναι αυτά να μην βγει προς τα έξω, γιατί σας είπα, έχουμε κακή εικόνα. Θα πιστοποιηθεί για μια ακόμη φορά ότι δυστυχώς αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα και ελληνικό ποδόσφαιρο κακώς υπάρχει στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης και του κόσμου. Εκεί θα καταλήξουν, να είστε βέβαιοι. Καλό είναι να μείνουμε στα πλαίσια της Ελλάδος. Βλέπετε να τραβάει πολύ σε μάκρους και Σημεοφορίδη ή όχι η όλη διαδικασία? Νομίζω πως όχι, έτσι είναι. Λογικά, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω σε πόσο χρονικό διάστημα θα προσδιοριστεί η πρώτη συζήτηση. Ακολούθως πότε θα γραφεί η όποια απόφαση βγει από το πειθαρχικό όργανο του Super League για να ασκηθεί η έφεση που
θα ασκηθεί και αν υπάρξει ανάγκη να ασκηθεί έφεση, να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις χρονικά, γιατί δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα λειτουργήσουν τα όργανα, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω για όσους μας ακούσανε, βασικά σας άκουσαν, ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα στο μυαλό τους, γιατί πολλά ακούνε. Δηλαδή και ο κόσμος ακούει τον έναν, είναι δεσμευτική, δεν είναι, έχει δίκιο, είναι δευτέρου βαθμού, τελικά είναι τρίτου συγγένεια ο κ. Σαχπατζίδης, είναι έτσι, η επιτροπή δεν είναι, είναι δεσμευτική. Ένα μπάχαλο γενικότερα, νομίζω, ακούγοντας κανείς εσάς, έβγαλε κάποια συμπεράσματα για την όλη την κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι εγώ θέλω να αναφέρω περισσότερο στο νομικό πεδίο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Νομικό σημείο, δεν είμαι ούτε λογιστής ούτε τίποτα. Έτσι, με ενδιαφέρει το νομικό πεδίο και στο νομικό πεδίο να είναι απόλυτα βέβαιο ότι τα πράγματα είναι όπως τα αναφέρω, γιατί σας λέω ότι ακούω πολλές νομικές αηδίες, οι οποίες δυστυχώς μεταφέρονται στον κόσμο, ο καθένας το εκμεταλλεύεται όπως θέλει, και ακούω και κάποιους οι οποίοι έχουν συμφέροντα και συναδέλφους οι οποίοι λένε τέτοια πράγματα, και απορώ πώς μπορούν και εκφράζουν τέτοιες νομικές απόψεις. Απορώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σμιωφορίδη. Καλό μεσημέρι, να ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Λάκη Σμιωφορίδη. Κώστα. Από κοιήματα νομικής φαντασίας. Και αηδίες. Αυτά και περί δεσμευτικής εισήγησης. Αλίμονο, Κώστα, αν η επιτροπή αυτή ήταν η εισήγησή της δεσμευτική. Αλίμονο. Πραγματικά δεν ξέρω. Αυτή η επιτροπή. Η συγκεκριμένη. Ναι. Όχι η επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού. Αυτή η επιτροπή με τα μέλη που αποτελείται. Όχι ο φορέας όπως τον οραματίστηκε ο νομοθέτης. Οι 7 που γίνανε 5 και ο ένας δεν πήγαινε και ο κουμπάρος. Η κυρία Μαρούπα, ο Αρκούδης είναι ψεύτης, δεν είναι. Εδώ τα μέλη, Κώστα, μεταξύ τους αλληλοσπαράζονται. Τα μέλη της επιτροπής. Αυτό δηλαδή, και αν είναι, ναι. Μέλη της επιτροπής που ψήφισαν το ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε, αν ο ένας εισηγητής που ψήφισε να μην υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και ο άλλος που ζήτησε να υποβιβαστεί είχαν μία σύγκρουση, να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά μέλη που ψήφισαν το ίδιο πράγμα να αλληλοσπαράζονται και να διαβάζουμε να πάει κάτω από φουστάνια ο κύριος Αρκούδης. Και εντάξει, είναι παιδιά φοβερά πράγματα. Γραφικά. Που διευκολύνουν νομίζω το έργο του ΠΑΟΚ και καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτή η επιτροπή που, αν δεν ασχοληθεί, συνέχισε να αγάγει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς περί τίνος πρόκειται. Πάμε στο διάλειμμα, αφού θυμίσω ότι δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 23 Φεβρουαρίου. Λογικά, Κώστα, το βράδυ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση μαζί με τον Κώστα στις 2 παρα 2, 2 παρα 3. Οπότε έχετε ακόμα 45 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι τα έπλα Μαρμαρίδης. Μπαίνετε στο marmaridis.gr και βλέπετε τις πολύ μεγάλες προσφορές σε καναπέδες, σε κρεβάτια, σε έπιπλα, πραγματικά τιμές και προσφορές πάρα πολύ μεγάλες. Το κυριότερο είναι ότι τα έπιπλα που θα πάρετε πραγματικά θα βγάλουν τα λεφτά τους. Είτε πρόκειται για κρεβάτια, για καναπέδες, για έπιπλα τηλεοράσεων, υπάρχουν τα πάντα στον Μαρμαρίδη, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 150 Έλληνες εργαζόμενους. Εντάξει, υπάρχει το κατάστημα που ξέρετε όλοι, όπως βγαίνετε από την πόλη να πάτε στην Καβάλα δεξιά, όπως μπαίνετε αριστερά, υπάρχει κατάστημα και στην Τζιμισκή για όσους δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στο πολύ μεγάλο κατάστημα που είναι εκτός πόλεως. Περάστε μια βόλτα, πραγματικά δεν θα χάσετε. Και ξαναλέω, μπείτε και στο marmaridis.gr όπου καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε. Κατά μηνύματα για τα εισιτήρια. Νομίζω ότι να τα κόλλησε. Ναι. Ελπίζω να μην κόλλησε το σύστημα, γιατί. Αν μας ακούει, να κοιτάξει λίγο το κινητό του, μήπως και. Ναι, γιατί είναι μεγάλος αριθμός. 40 μηνύματα, 45, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχετε ακόμα 35 λεπτάκια γεμάτα για να μπείτε στην κλήρωση για τα ένα από τα 3 εισιτήρια που δίνουμε για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 23 Φεβρουαρίου, γήπεδο Τούμπας. FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526. Κώστα. Λοιπόν, πέρα από την επικαιρότητα αυτή τη δικαστική, τι άλλο έχουμε? Τι γίνεται τώρα αλήθεια με την διαδικασία αυτή? Η διαδικασία. Περιμένουμε την επιτροπή της ΕΠΟ. Όχι, πλέον πάει στη Λίγκα. Ναι, το θέμα. Στον αθλητικό δικαστή. Και μετά νομίζω θα υπάρξει έφεση, γιατί αν ο ΠΑΟΚ αθωωωθεί θα κάνει Ολυμπιακός έφεση. Αν ο ΠΑΟΚ δεν αθωωθεί θα κάνει ο ΠΑΟΚ έφεση. Δηλαδή, σωστό. Το να μην υπάρξει έφεση μου φαίνεται λίγο. Σωστό. Δεν το βλέπω πειθανό. Θα πάει μετά στην πειθαρχική της ΕΠΟ. Οπότε. Και αν και εκεί δεν βρεθεί άκρη και κάποια πλευρά θελήσει να προσβάλλει την απόφαση στο ΚΑΣ, θα μάθουν σε όλη την Ευρώπη
τι κάνουν Κώστα, οι Τούρκοι πράκτορες και τα μουσουλμανάκια. Τα μουσουλμανάκια. Και οι ψευτομουφτίδες και οι μουφτίδες. Είναι και οι μουφτίδες. Οι μουφτίδες και οι ψευτομουφτίδες. Λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω σημειώσει πάρα πολλά από την, από την έκθεση, αλλά πραγματικά νομίζω τα είπε καλύτερα ο κύριος Σημεφορίδης. Και η παραχώρηση της Θράκης στην Τουρκία. Άλλο πάλι και αυτό. Βέβαια. Πάει και η Θράκη. Τι μας έμεινε, Κώστα, τα νησιά πάνε. Πάει και η Θράκη, τα νησιά πάνε, τα ίμια πάνε. Η Αθήνα να είναι καλά, Κώστα. Οπότε. Πάμε στην παλιά Ελλάδα. Καλά που είναι η Ειρήνη και τα λέει όμως, δεν τα λέτε αυτά. Δεν τα λέει. Δεν τα λέτε. Τα κρύβετε. Φωνάζει για το έθνος. Κοίταξε, εμείς ανοιχτοί είμαστε, Κώστα, σε κάθε παρέμβαση. Βέβαια. 2-87-888. Έτσι, 2-3-10-2-87-888. Αλλά προφανώς δεν ανήκουμε στους ανθρώπους και στο ραδιόφωνο που αγαπάει η κυρία Μαρούπα. Καλά κάνει και κάνει παρεμβάσεις σε άλλα ραδιόφωνα. Και λέει αυτά που είναι να πει. Αλλά κάπου νομίζω το έχει μπερδέψει. Εντάξει. Άλλος ο ρόλος σε μια επιτροπή που έχεις να. Αυτό που είπε ο κ. Σημεφορίδης είναι 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα. Βέβαια. Αν παραβιάσεις. Παραβιάστηκαν. Τιμωρία. Δεν παραβιάστηκαν. Αθώωση. Ενδείξεις και αυτοψίες με κινητό στο Λεσαλέ. Και επειδή δεν ήρθε ο Πανόπουλος, αυτό σημαίνει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Διαβάζουμε. Έτσι, δηλαδή, νομικά είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Όλοι τα μαθαίνετε, φαντάζομαι, στα πανεπιστήμια. Όσοι σπουδάζετε νομική. Εντάξει, και καλά και τα άλλα. Να μην τα ξαναλέω και είμαι κουραστικός εγώ. Περί Τουρκίας, Ερντογάν, Φενέρμπακτσέ, τα μουσουλμανάκια και η Τράπεζα της Ανατολής και ο Σόρας. Οκ, κάπου το πράγμα έχει χαθεί. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Είπαμε για τις σοβαρές καταγγελίες του κυρίου Παναγόπουλου χθες εναντίον του κυρίου Αρκούδη. Φαντάζομαι, εννοείται πως είναι ενήμερος ο κύριος Αρκούδης. Αν πιστεύει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Η επιτροπή τώρα δεν συνεδριάζει, δεν έχει άλλα θέματα. Ο ελληνικός αθλητισμός δηλαδή έχει, είναι. Και ο Χρήστος έχει και έχουν και άλλες δουλειές, Κώστα. Έχουν και άλλες δουλειές. Δεν θα χάσουν ώρα με εσάς να. Δεν έχει δηλαδή άλλες ομάδες, άλλους φακέλους, άλλα ζητήματα, άλλες προσφυγές, άλλα. Όχι, όχι, είναι όλα. Τελειώσαμε. Είναι όλα κρυστάλλινα. Είναι κομπλέ. Όλα κομπλέ. Στον ελληνικό αθλητισμό, μια χαρά. Όλα τα πάντα. Φαντάζομαι κάποιο εισαγγελέα θα καλέσει τον κύριο Παναγόπουλο για να εξηγήσει και ενώπιον του νόμου τι ακριβώς συνέβη, ποιον άκουσε, γιατί ξαναλέω είναι πολύ σοβαρή καταγγελία περί δωροδοκίας ή πρόθεση του κυρίου Αρκούδη να δωροδοκηθεί. Ναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το περάσει έτσι. Το ότι δεν αφήνει τον Χρήστατο να μιλήσει. Ναι, όντως. Είναι πραγματικά ντροπή. Εγώ Χρήστατο αλήθεια το λέω, θα. Δεν θα το δεχόμουν. Λοιπόν, θα δούμε. Έχει ψωμί ακόμα η υπόθεση. Θέση για τις καταγγελίες εναντίον του κ. Αρκούδη έχει πάρει πριν από λίγο και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Λευτέρης Δούκας. Όταν δικηγόρος μεταφέρει δημόσια καταγγελίες συναδέρφου του, τις οποίες όπως δεσμεύεται είναι πρόθυμος να καταθέσει στον εισαγγελέα, λέγεται αλητεία και προπαγάνδα. Όταν μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού εκτιμά την αξία κοινή του κάνοντας βόλτες και διερευνά τη σχέση δύο ΠΑΕ συζητώντας με περαστικούς, αποτελεί σημείο αναφοράς και αξιόπιστο τεκμήριο σε πόρισμα που υπογράφεται από σοβαρή μεσαγωγικά επιτροπή υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που μεταξύ άλλων χορηγεί άδειες για συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ελέγχει το πόθεν έσχεση μελών διοικητικών συμβουλίων, μετόχων κτλ. Κτλ. Αυτό ως απάντηση σε ένα από τα αγαπημένα έτσι site του Χρήστανθου με τίτλο «Η απόλυτη αλητεία» σε εκπομπή του Θωμαίδη λένε ότι τα παίρνει ο Αρκούδης. Δεν λένε ότι τα παίρνει. Βγήκε κάποιος επώνυμα. Νομίζω, Κώστα, εγώ. Και αν δεν έχει βάσεις ο ισχυρισμός του κ. Παναγόπουλου, θα έχει πρόβλημα ο κ. Παναγόπουλος. Σίγουρα. Και αν όντως δεν έχουν βάσεις, καλώς να έχει πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που το λες έτσι ελαφρά την καρδία. Να βγω και να πω εγώ, ο Κώστας τα παίρνει, ή ο Χρήστος ή οποιοδήποτε άλλο. Αν όμως έχουν βάσεις, θα έχει θέμα ο κ. Αρκούδης. Αυτά με την επιτροπή σε πρώτη φάση, αν προκύψει κάτι. Ναι, αλλά για το post της Ειρήνης δεν είπες τίποτα. Ποιο post Ειρήνης, καινούριο? Πριν 6 ώρες. Για διάβασε, δεν το ξέρω. Πολύ μεγάλο κιόλας. Και... διάβασε τα σημεία. Τα ωραία. Προκαλεί τον Ιβάν Σαββίδη. Λέει: η απόφαση της Επιτροπής 83 σελίδες δημοσιεύθηκε. Mm-hmm. Αναλύονται εκεί διεξοδικά τα συντριπτικά στοιχεία που αποδεικνύουν. Πρώτον, Στέργιο, ότι ο κ. Καλπαζίδης απέκτησε την ΠΑΕ Ξάνθη. Δεύτερον, ότι ο κ. Καλπαζίδης είναι παρένθετο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη. Του Ιβάν, θέλω να πει.
Παρ' όλα αυτά, με έκπληξη διαπιστώνω ότι πολλοί ακόμη παριστάνουν τους χαζούς ή τους τουρθοκάμιλους. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη να χρηματοδοτήσει μία από τις RFA του, να την αποκτήσω χωρίς να την αγοράσω, ούτε να μου τη δωρήσει, παρόλο ότι δεν είμαι συγγενής του, να αξιοποιήσω τη γνωριμία που απέκτησα μαζί του από το ποδόσφαιρο στην εμπορία καπνού, στην οποία δραστηριοποιείται, να κάνω συναλλαγές τουλάχιστον 40-50 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με εταιρείες που είναι αποκλειστικά στο όνομα του ιδίου, της συζύγου και των παιδιών του, να αποκομίζω 6 έως 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδη από αυτήν, και υπόσχομαι σε όλους σας ότι θα έχω αυτεξούσιο, δεν θα του χρωστώ καμία χάρη και στην εταιρεία μου θα κάνω μόνιμο κουμάντο. Γιατί δηλαδή ο κύριος Καλπαζίδης είναι καλύτερος στην εμπορία καπνού με έτοιμες δουλειές από τις εταιρείες Σαββίδη? Αυτά μετά την ακατάσχετη μπουρδολογία που αναπτύχθηκε γύρω από την απόφαση χωρίς καμία αναφορά στην ουσία, λέει. Συγγνώμη Κώστα, τον ακούω την κυρία Μαρούπα για μπουρδολογία, όταν η ίδια έχει γράψει μια έκθεση ιδεών γυμνασίου, γράψει μας για τους κακούς Τούρκους που θέλουν να μας πάρουν τα πάντα. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Συγγνώμη. Και γράφει από κάτω ένας φίλος της διαδικτυακός: με όλο το σεβασμό σας ζητώ να σοβαρευτείτε. Θεωρώ πως τέτοιου είδους ανακοινώσεις σε τέτοια μέσα αφαιρούν κύρος από εσάς, την ίδια, αλλά και από τα όργανα. Είναι ξεκατίνιασμα. Και απαντά η κυρία Ειρήνη Μαρούπα: γιατί δεν πρέπει κάποιος να επαναφέρει την πραγματικότητα στην ουσία του θέματος? Θα συνεχίσει η κουβέντα με βλακίες του τύπου ότι έκανε αυτοψία και εκτίμηση της περιουσίας? Α, δεν έκανε αυτοψία. Το είχε αναρρίψει 5 φορές. Έκανε αυτοψία, δεν έκανε. Το σχετικό έκανε, λέει, αλλά... σύμφωνα με αυτοψία της κυρίας Μαρούπα. Ποια είναι η αυτοψία δηλαδή? Τι αυτοψία μπορεί να έκανε? Ότι η μπριζόλα δεν είναι καλή, άρα δεν δικαιολογούνται τα λεφτά που έδωσε ο Καλπαζίδης για το σαλέ? Τι αυτοψία μπορεί να είναι αυτό? Τι αυτοψία μπορεί να είναι? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Χρήζει και αυτό έτσι μια εξήγηση. Τα φαγητά έκανε αυτοψία, τα ντουβάρια, το γύρω-γύρω, αν είναι το γκαζόν κουρεμένο, αν γίνει κάποια ανακαίνιση ή όχι. Δεν ξέρω τι αυτοψία μπορεί να κάνει η κυρία Μαρούπα. Εδώ ένας φίλος μας λέει, όπως λέει και η κυρία Μαρούπα, λέει για την ταμπακέρα, παιδιά, λέει, πείτε κάτι. Για το αν ελέγχει ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη. Αυτό είναι η ταμπακέρα. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι δεν ελέγχει την Ξάνθη. Η Ξάνθη λέει ότι δεν την ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ο ΠΑΟΚ ελέγχει την Ξάνθη. Και κάποιος πρέπει να αποφασίσει για όλα αυτά. Το σίγουρο, Κώστα, είναι ότι θα αποφασίζουν από την αρχή τα αρμόδια όργανα. Ναι. Αυτό θα γίνει. Δεν θα πάρουν αυτή την έκθεση ιδεών που, ξαναλέω, τζάμπα το μελάνι που ξόδεψα από τον εκτυπωτή μου, Κώστα. Και κόψαμε μισό δέντρο από τον Αμαζόνιο για να έχω το πόρισμα στα χέρια μου, γιατί το κινητό δεν μπορούσα να το διαβάσω. 84 σελίδες. Κλαίει ένα κλαδί από τον Αμαζόνιο τώρα. Γιατί είναι και μεγάλα, ξέρεις, τα κλαδιά εκεί. Άρα από το ύφος της εισήγησης αυτής που έχεις στα χέρια σου. Εγώ στοιχεία συντριπτικά δεν διάβασα. Το έγραψε η κυρία Μαρούπα όλο, έτσι? Που δεν, ότι... δεν νομίζω να το έγραψε όλο. Είναι πολύ μπερδεμένα αυτά που γράφονται στις πρώτες 40 σελίδες νομικά. Τι κάνεις? Και χωρίς ουσία. Γράψεις ή τα νομικά να γράψω? Να γράψω εγώ τα εθνικά? Όχι, καταγράφεται. Αυτή λέει είναι η άποψη της κυρίας Μαρούπα, πάνω κάτω τελεία, και αναφέρει αυτό που είπε η κυρία Μαρούπα. Μάλιστα. Αλλά υπότιτλοι, ξαναλέω, 40 σελίδες δεν λένε απολύτως τίποτα. Νομικοί όροι επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια. Πότε θεωρείται πολυδιοκτησία, πότε όχι. Ενδείξεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Και άρα, επειδή δεν πήγε ο Πανόπουλος, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Και με την αυτοψία της κυρίας Μαρούπα φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οκ, okay, εδώ μιλάμε. Αυτό που είπε ο κ. Μπαλτάκος στο Open, μιλάμε με νομικούς όρους. 1, 2, 3, 4, 5. Ας μας πούνε λοιπόν, ή ας βγάλει το δικαστήριο σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, πού παραβίασε κάποιο όρο ο ΠΑΟΚ από τους νόμους που υπάρχουν, και να έρθει η κατάλληλη τιμωρία. Δηλαδή είναι φυσιολογική, λέει ο φίλος ο ίδιος, η σχέση ΠΑΟΚ Σαββίδη Καλπαζίδη Ξάνθης? Οι αγορές Φασίδη Μελιόπουλου Ζήφκοβιτς έτυχε? Στέργιο... Κώστα, ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ο αλλά... ΠΑΟΚ, κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάποια κρυφή μεταγραφή. Ακόμα και του Φασίδη τα συμβόλαια κατατέθηκαν στην ΕΠΟ, στη Σούπερ Λίγκα, έγινε καθόλου νομότυπα. Ο ΠΑΟΚ δεν, Κώστα, δεν δανείζει ποδοσφαιριστές δεξιά και αριστερά που τελικά προκύπτουν ότι δεν ήταν δανεικοί, ή μάλλον δεν ήταν ελεύθεροι και ήταν δανεικοί και παίρνει ο Ολυμπιακός. Το Φασίδη αφού δεν ανακοινώθηκε, ρε Στέργιο. Μα δεν έχει έρθει στον ΠΑΟΚ ο Φασίδης. Δεν? Δεν έχει έρθει στον ΠΑΟΚ ακόμα. Έχει μείνει στην Ξάνθη ως δανεικός. Έχει κάνει κάτι, ο ΠΑΟΚ κάτι παράνομο? Δεν το ανακοινώθηκε. Έχει κάνει αυτό, ο ΠΑΟΚ κάτι παράνομο? Δεν ανακοινώθηκε, δεν είναι παράνομο. Έδωσε στο Φασίδη λεφτά κάτω του τραπέζι και ανήκει ο Φασίδη στον ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο
αποδέσμευση αγορά ποδοσφαιριστή. Μα υπάρχουν όλα στην ΕΠΟ και Super League, ρε Κώστα. Υπάρχουν όλα στην ΕΠΟ και Super League. Ξαναλέω, άλλες ομάδες υποτίθεται δίνουν ποδοσφαιριστές ως ελεύθερους και μετά βγαίνουν ποδοσφαιριστές, Κώστα, και λένε δημόσια. Εγώ έλεγα, μου λέγανε ότι ανήκω στον Εργοτέλη, αλλά εγώ άνοικα σε άλλη ομάδα ή στον Πλατανιά. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα οι καταγγελίες ποδοσφαιριστών. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Έπαιρνα να ανακοινώσει του Φασίδη, ναι, έπρεπε. Το θέμα, άμπραβο αυτό. Έπρεπε, εντάξει, αλλά δεν έχει κάνει κάτι παράνομο ο ΠΑΟΚ. Γιατί όταν γίνεται κάτι εγκρυπτό, λες ότι κάτι έχουν να κρύψουν αυτοί και δεν το λένε. Δεν γίνεται να παίρνει παίκτη και να μην το λες. Και ούτε γίνεται, Κώστα, να τσιρίζουμε γιατί έπαιζε ο Ζίβκοβιτς ενώ έχει αγοραστεί από τον ΠΑΟΚ καθόλου ανώμημα. Βάσει του νόμου του Μπόσμαν. Εντάξει, νόμιμα, και, ναι. Και οι ίδιοι άνθρωποι να φωνάζουν γιατί δεν παίζουν ιδανικοί εναντίον του ΠΑΟΚ. Τελικά να παίζουν ιδανικοί ή να μην παίζουν ιδανικοί, Κώστα. Οι ίδιοι τα λένε. Εγώ λέω να παίζουν. Εγώ λέω να μην παίζουν. Υπάρχουν ιδανικοί, αλλά θα μου πει τώρα αυτό. Εντάξει. Να παίζουν ιδανικοί. Όταν ιδανικοί όμως δεν παίζουν, γιατί οι ίδιοι λένε γιατί δεν παίζουν. Εγώ λέω να παίζουν. Ναι, εγώ θέλω να καταδείξω ότι οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι γιατί δεν παίζουν ιδανικοί κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι λένε γιατί έπαιξε ο Ζίβκοβιτς. Ας βγάλουν πρώτα μια άκρη μεταξύ τους και μετά ασχοληθούν και με τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, αφού εδέησε η Επιτροπή και έβγαλε αυτό το σκεπτικό 80 σελίδων. Πλέον το λόγο έχει Super League. Η υπόθεση Κώστα θα τελειώσει. Σε δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα, σε ενάμιση. Μακάρι. Θα τελειώσει η υπόθεση. Άλλες υποθέσεις Κώστα τραβάνε το 2012 και το 2013 και άλλες υποθέσεις έχει ξεδιαλύνει η αστυνομία όπως είναι ο ξυλοδαρμός του Τζιλού. Τι έγινε αλήθεια. Και ακόμα αυτό. Δεν ξέρουμε τίποτα. Οκ, okay, οπότε εντάξει, αν κάποιο το παίζει. Αν κάποιο το παίζει Κώστα τιμητή τη δικαιοσύνη, να απαιτεί και αυτά τα πράγματα. Όπως εγώ σαν Στέργιος έλεγα να δικαστεί γρήγορα η υπόθεση και να πάει μέχρι τέλους και δεν χρειάζεται να πάω καμία χάρη. Έτσι λοιπόν έλεγα εδώ και μήνες η αστυνομία ξέρει ότι πήγε και έδινε τον Τζίλο ο Χρήστος και ο Κώστας και ο Στέργιος. Ο ένας έφυγε εκεί, ο άλλος έφυγε εκεί. Πήραν τηλέφωνο αυτόν και αυτόν όχι μία φορά, 10 φορές. Μετά πήγαν στο sex shop. Μόνο που δεν μάθαμε τι αγόρασαν από άλλο εκεί. Εντάξει, μετά πήγαν φάγανε σουβλάκια. Οι καλαμάκια, γιατί είναι και από την Αθήνα τα παιδιά. Και μετά έφυγαν στο εξωτερικό. Ένας έχει στην πλάτη του 30 καταδίκες και υποθέσεις για ένοπλες ληστείες, ο ΔΕΛΤΑΜΗ. Και η υπόθεση αυτή, Κώστα, κάπου είναι, σε κάποιο σιρτάρι. Πήραν τα τηλέφωνά τους. Τα πήραν, ναι. Πήραν τα τηλέφωνά τους. Για εισιτήρια, λέει ο Χρήσανθος. Δηλαδή, ο Χρήσανθος, όταν θέλει να κάνει χιούμορ, κάνει χιούμορ. Για εισιτήρια πήρανε. Παιδιά, πήρανε το ύφος. Μην με ξαναπάρει κανείς για εισιτήρια, να ξέρετε. Δεν δίνω σε κανέναν. Ναι. Εισιτήρια δίνουμε μόνο μέσω του Λίμπερο. Σε πρώτη φάση, Κώστα. Έτσι. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα μπούμε για την τελική ευθεία να μας ξαναπεί ο Κώστας καμιά ιστορία από το Ηράκλειο. Πώς πέρασε, γιατί εχθές νομίζω δεν μας τα είπες όλα, Κώστα. Ναι. Τα καλά τα κράτησες για τον εαυτό σου. Τα ενίκω μη ενδύμω. Με τον αδερφό, τι έγινε αυτά. Εντάξει. Τα ενίκω μη ενδύμω. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κλείσε το τηλέφωνο, ρε Κώστα. Κλείσε το τηλέφωνο. Ρε παιδιά, πρέπει να κανονίσουμε και τα θέματά μας. Δεν ξέρουν ότι κάνεις εκπομπή, δηλαδή. Εδώ τι, μεταγραφές, παίκτες, αυτά. Ποιο παίρνουμε. Το Βασιλακόπουλο. Λοιπόν, μαζί μας δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα, η πίτσα Mr. Gold. Στο 2-3-10-62-85-86 καλείτε από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο, η πίτσα Mr. Gold θα έρθει στην πόρτα σας. Μεσολογείο 2 Σικές είναι η πίτσα Mr. Gold. Αν περνάτε από εκεί και θέλετε να πάρετε οι ίδιοι ή να αυτό που θέλετε να φάτε. 2-3-10 ξαναλέω, 62-85-86, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες πίτσες Κώστα μόνο 12,5 ευρώ. Τρεις τετράγωνες μόνο 16. Υπάρχουν όλα τα σχετικά, μακαρονάδες, σαλάδες, καλτσόνε, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας για όσους προσέχουν τη διατροφή τους ή δεν θέλουν να φάνε πίτσα. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν. 2-3-10-62-85-86. Έχετε ακόμα 10 λεπτά σίγουρα για ένα από τα τρία εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 23 Φλεβάρι στην Τούμπα. Δεν θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα. Θα δώσουμε σήμερα σίγουρα, αύριο και ίσως και την Τετάρτη. Οπότε όσοι δεν έχετε διαρκείας και δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε σίγουρα εισιτήριο, το τι θα γίνει Κώστα στο ίντερνετ το καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι. Για τα ελάχιστα εισιτήρια που θα βγουν στην κυκλοφορία, γιατί υπάρχουν τα 21.000 διαρκείας, υπάρχει κάποιο κομμάτι δεσμευμένο για τους χορηγούς της ΠΑΕ που είναι μικρό βέβαια. Οπότε τα εισιτήρια δεν θα βγουν. Που θα βγουν δεν θα είναι πάρα πολλά, άρα αν δεν έχετε εξασφαλίσει θέση στην Τούμπα, στείλτε ένα μήνυμα FM και ενώ ΠΑΟΚ
Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε στο 54526. Θα κάνουμε με τον Κώστα την κλήρωση σε περίπου 10 λεπτάκια. Με τον μπάσκετ, Κώστα. Καλά, είσαι. Έχουμε ξεχάσει τι γίνεται. Μας μάγεψε το All-Star Game. Μας έβγαλε. Έχουμε μείνει άφωνοι με το θέαμα και με το suspense που είχε η διοργάνωση. Διαβάζω συνάντηση Βασιλακόπουλου Λιόλιου στα γραφεία της ΕΟΚ. Έγινε πριν από λίγο, αυτό τώρα θα έλεγα. Mm-hmm. Ο κύριος Λιόλιος είναι γνωστό ότι επιδιώκει να πάρει τα ηνία του ελληνικού μπάσκετ. Συναντήθηκε με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Είναι καλό αυτό σαν πρωτοβουλία. Έτσι, να, δηλαδή, να μην σέβεται το θεσμό. Ναι, να υπάρχει ένα. Σέβεται το θεσμό. Σου λέει πρώτα θα έρθω σε σένα. Αντάλλαξαν κάποιες απόψεις. Τώρα αυτά που λέει το δελτίο τύπου είναι τα κλασικά γλυκανάλατα για το καλό του ελληνικού μπάσκετ κτλ. Το θέμα είναι να υπάρχει ουσία και να μπορέσει το μπάσκετ όντως να πάρει και πάλι την ανηφόρα, αν μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο απλό. Αύριο θα συναντηθεί ο κύριος Λιόλιος και με τον κύριο Γαλατσόπουλο, συνεχίζοντας τις επαφές του με φορείς του αθλήματος. Είπαμε ότι χρειάζεται να υπάρχει μαζική συμμετοχή στην προσπάθεια που γίνεται για να ανεβεί το ελληνικό μπάσκετ και όχι έτσι τώρα επειδή έχουμε εκλογές ή τέλος πάντων θα έχουμε εξελίξεις νομοσπονδία στον ΕΣΑ και δεν ξέρω πού, να πιστέψουμε ότι όλα είναι εντάξει. Δηλαδή τα είπαμε θεωρητικά, λέμε αυτά τα ωραία λόγια σε ομιλίες και τα λοιπά και δηλώσεις και μετά στην πράξη πάλι μόνο ποιος θα κερδίσει, πάλι μόνο ποιος θα πάρει περισσότερα λεφτά, πάλι τα τηλεοπτικά ο καθένας στην πάρτη του, πάλι μέσα στα γήπεδα να γίνονται επεισόδια, δεν φταίγαμε εμείς, φταίγαν οι άλλοι. Πάλι η διαιτησία να είναι το ζητούμενο όλων, γιατί κακά τα ψέματα όλη τη διαιτησία κοιτάνε και ασχολούνται. Γιατί η Στέργιο αλήθεια πιστεύει σημαίνει αυτό? Κοίταξε, υπάρχουν πολλές φορές Κώστα που η διαιτησία δίνει αφορμές. Ναι, γιατί είναι πάντα η διαιτησία στο στόχαστρο. Γιατί βολεύει πολλές φορές επίσης να κρύβουμε τα αγωνιστικά μας χάλια. Έτσι. Και αυτό. Ή το ένα ή το άλλο. Και για να μην πούμε για την γάγκρενα του παγκόσμιου αθλητισμού πλέον που είναι το στοίχημα. Άστο, δεν το υπάρχει. Το οποίο έχει διαλύσει ήδη. Έβλεπα ένα μάτς. Τα πάντα σε όλο, σε όλο τον πλανήτη. Τα πάντα. Ελληνικό μάτς K19, όχι τη Super League. Το άφησα Κώστα στο 6-8. Ούτε, στο 6-8. Ούτε τάβλη. Δεν ξέρω αν έλεξε 7-9 ή ναι. 11-10. Γιατί δυστυχώς και αυτά τα μάτς είναι στο στοίχημα τη K19. Τα πάντα. Και δεν είναι εύκολο, εντάξει, γιατί εγώ πάντα θέλω να παίρνω και την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Αν εξαιρέσουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν και ΑΕΚ Παναθηναϊκός μέσα και ο Άρης, ναι. Που τα παιδιά παίρνουν, ειδικά του ΠΑΟΚ που γνωρίζω, παίρνουν λεφτά απίστευτα για την ηλικία τους. Δηλαδή, αν παίρνει ένας 17χρονος 20.000 το χρόνο, ή 30, ναι. Ή 50, ή 70 άλλοι, είναι λεφτά που είναι για την ηλικία λεφτά. Είναι φοβερά. Αλλά επειδή έχω και φίλους που θέλαν να παίξουν στην ΚΑΠΑ 19 ομάδων που είτε δεν υπάρχουν είτε στα χαμηλά, ζητάνε χρήματα οι ομάδες από τους γονείς. Δηλαδή λένε θα δώσουμε στο παιδί σου για το χρόνο 15.000, ναι. Δώσ' μας τα 10 προκαταβολικά, ναι. Και θα πάρεις τα άλλα 5 που δεν παίρνουν και ποτέ κιόλας, δηλαδή τα τρώει και η ομάδα. Ποτέ. Άρα Κώστα, τα παιδιά αυτά όταν είναι το όνομά τους και τα πόδια τους στο στοίχημα και οι απέναντι δεν παίρνουν φράγκο. Είναι ευάλωτα. Ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος. Ευάλωτα, βέβαια. Δηλαδή και εγώ και εσύ, αν ήμουν στα 17 μας και μπορούσαμε να βγάλουμε λεφτά, δεν είναι απλό να πεις εγώ παιδιά, όχι. Υπάρχουν παιδιά, αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν μπορούν. Παιδιά, θα χάσουμε και δύο μάτς το χρόνο 3-0. Ναι. Θα χάσουμε και δύο μάτς το χρόνο 3-0. Για να πληρωθείτε όμως. Θα πληρωθείτε έτσι τα λεφτά σας. Επίσης, πολλά μάτς είναι καθαρά, απλώς γίνεται παιχνίδι στα κόρνερ, Κώστα. Σου λέει κάντε ό,τι να κάνετε, παίξτε κανονικά, αλλά. Βγάλει και κανένα κόρνερ. Καλά, εδώ οι άλλοι τη σέντρα δεν στείνανε. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα. 1,80. Πολύ μεγάλη τι κουβέντα. Να στήσεις, δηλαδή, να βάλει 10.000 και να πάρει 8. Αλλά όταν βλέπει ένα λέω μάτς 6-8 και δεν είναι μάτς τάβλη, πήρα και δύο διπλά στο φεύγα. Έχει εκατομμύρια. Γίνεται χαμός, ναι. Τώρα, εκατομμύρια. Και το θέμα είναι ότι το στοίχημα δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή είμαστε λαός πολύ αρπακολατζής και πολύ επιφανειακός, βλέπεις ότι έχει καταστρέψει πραγματικά τα πάντα. Τι βόλεϊ, τι χάντμπολ, τι πόλο. Ναι, γιατί κύριε Κώστα, παίρνει ο αθλητής 300 ευρώ στα χαρτιά, στην πράξη παίρνει 50. Ναι. Και αν παίρνει. Τι τα πάντα, τι. Θα πρέπει να ξεκινήσει μια προσπάθεια. Τι δεκάλεπτα, τι πόντι, τι σκορ, τι διαφορές. Όχι, έχασε τη βολή, ο άλλος τον τραβούσε το σορτσάκι. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να ναι, γιατί προστατευτεί αθλητισμό όλο αυτό. Τώρα. Γιατί αθλητισμό μιλάμε τώρα και για το φίλο μας τον κύριο Λιόλιο.
Εγώ τα περισσότερα σχόλια που βλέπω στα site που γράφουν από κάτω τον κράζουν για τα αποτελέσματα της ομάδας του. Άκουνε δύσκολο μιας και μιλάμε και για... Και του λένε κύριε Λιόλιο, κανόνισε πρώτα Προμηθέας να με χάνει από τους Lakers, τέλος πάντων να μην πω από πού είναι οι Lakers, από τη βραχιά που έχει ομαδάρα ας πούμε ο Προμηθέας και ξαφνικά χάνει από τους Lakers της βραχιάς, από τους Sixers του Ωραιοκάστρου, από τους Cavaliers του Αδένδρου, δεν γίνεται. Και τους Bucks της Νεάπολης. Ναι, κανόνισε πρώτα φίλε αυτό και μετά έλα να πάρεις το ελληνικό μπάσκετ. Λένε οι φίλαθλοι κάτω από τα site. Άκου Κώστα ρεπορτάζ, πραγματικά αξίζει λίγο να σταθούμε δύο λεπτά. Ρεπορτάζ της Telegraph της Βρετανικής. Αγγλία ολέ. Όχι της Δεν μας βλέπουν οι Άγγλοι ρεπορτάζ. Λοιπόν, ζητάνε ομάδες της Premier League χρήματα από εσένα που είσαι γονιός μέχρι και 800 ευρώ για να πάει το παιδάκι το σου. Παιδάκι. Να το πάρει το χέρι ο παίκτης της Bournemouth. Ναι, στη συνοδεία. Λοιπόν, και έχει κοιτημο κατάλογο. Δηλαδή είναι ρεπορτάζ, φαίνεται να έχει βάση. Δεν είναι απλά. Δηλαδή. Arsenal δωρεάν. Γίνεται κλήρωση ανάμεσα στα μέλη. Μπράβο. Aston Villa 590 ευρώ για παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας. Δεν γίνονται αυτά. Bournemouth 2,78. Χαμηλή η Bournemouth. Χαμηλή. Brighton 415 αν το παιδί συνοδεύει τον αρχηγό. Για να 200, θα βγει πρώτο. 295 για τους άλλους και δύο θέσεις κατόπιν κλήρωσης. Μπράβο. Στην Brighton. Λοιπόν, Burnley. Τέσσερις θέσεις VIP για 365 ευρώ το παιχνίδι και έξι θέσεις για 47 ευρώ. Δηλαδή αν είσαι στα VIP το παιδί σου μπορεί να πάει αλλά θα δώσει κι άλλα χρήματα. Γιατί και εδώ με βίσμα δεν πάνε. Chelsea δωρεάν κλήρωση μεταξύ των μελών. Μπράβο. Crystal Palace 443 ευρώ για τα χρυσά πακέτα, 118 για τα σημαίνια πακέτα. Everton τουλάχιστον μία θέση για παιδί μέλους, 708 ευρώ για τις υπόλοιπες θέσεις υπό τη μορφή δωρεάς. Λέστερ, 400. Δηλαδή παίρνουν 7.000 ευρώ τον αγώνα η Everton. 10 παιδάκια. 7.000 ευρώ τον αγώνα. Λέστερ, 420 ευρώ και κάποιες θέσεις κατόπιν κλήρωσης. Λίβερπουλ, δωρεάν κατόπιν κλήρωση μεταξύ των μελών. Μπράβο τη Λίβερπουλ όπως και την Arsenal και την Chelsea. United δωρεάν. Μπράβο τη Manchester. City δωρεάν. Newcastle δωρεάν. Norwich, 590. Άρα οι μεγάλες ομάδες είναι δωρεάν. 590 ευρώ η Norwich για το χέρι του αρχηγού. 4,48 για τους υπόλοιπους, την πλέμπα δηλαδή. Εγώ όταν το φύλακα θα έπαιρνα, γιατί όταν το φύλακα ξεχωρίζει. Τον βλέπεις πάντα. Η Sheffield United το πάει αλλιώς. 4,26 ευρώ για τα premium παιχνίδια, 3,55 για τα υπόλοιπα. Derby και μη derby. Ναι. Southampton δωρεάν. Η ομάδα του Χρήστου Νάσκα. Μπράβο στους Άγιους. Μπράβο στους Άγιους. Στεναχωριέμαι πολύ για την Tottenham. Γιατί την έχω πολύ ψηλά στο μυαλό μου. 547 ευρώ. Για παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας, ενώ η χαμηλότερη τιμή είναι 414 ευρώ. Πάνε να βγάλετε το γήπεδο από τα παιδάκια, ρε. Και κάποιες θέσεις με κλήρωση, ντροπή, αν ισχύουν αυτά. Μάλλον κρίνω το ρεπορτάζ, αβάσιμο Κώστα, διαβάζω ειδήσεις από το τόσο. Δεν είναι. Δεν έχει. Telegraph. Από τα παιδάκια, πάνε να βγάλετε το γήπεδο. Ντροπή. Αν ισχύουν όλα αυτά, ειδικά για την Tottenham, ντροπή. Άλλα πρεσβεύουμε. Watford 118. Μόνο η Watford, στην δουλειά. West Ham 8-28. Σιγάρε West Ham. Σιγάρε West Ham. Κλείστε ρε παιδιά. Και οι Wolves 5-32 για τα μεγάλα παιχνίδια και από 3-78 για τα μικρά. 800 ευρώ στη West Ham για να μπω εγώ με το σφυρί, τον άσχετο. Τον άμπαλο. Τον άμπαλο, τον αγνωστόπουλο. Τα όρθια ξύλα. Ναι, για να μπω μέσα στο γήπεδο. Φοβερό παιδιά. Το παιδί μου. Φοβερό. Συμβαίνουν και αυτά. Βέβαια και εδώ γίνεται εδώ, αλλά εδώ γίνεται με άλλο τρόπο, το ελληνικό. Με μέσο. Εγώ θέλω να πιστεύω. Με μέσο. Ναι, εντάξει. Ρε εσύ, έλα ο πιτσιρικάς και αυτά λοιπά και αυτά, εντάξει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μένει εκεί Κώστα. Για τον ΠΑΟΚ που μιλάμε. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι. Μήπως πέφτει κανένα πενταρικά εκεί. Δεν νομίζω. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου τίποτα. Στην Ελλάδα λέω στον ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα γενικά. Δεν το γνωρίζω. Στην Ελλάδα κανένα πενταρικά και όλο και κάπου θα τσιμπάει. Εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδάκια. Λογικό είναι αν κάποιος έχει μια άκρη να πει βάλ το παιδί μου. Ρε δεν εσύ, είναι αυτό, ναι, δεν εντάξει. Είναι. Έχουν μπει και παιδιά συναδέρφων στην Τούμπα. Με παίξου του ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αν είχα παιδάκι. Βέβαια. Θα επιδίωκα να μπει. Εννοεί. Λογικό δεν είναι. Δεν ζητάω και τίποτα. Αυτά λοιπόν και για τις ταρίφες. Η Βικτωρία πήγαινε άνετα δηλαδή. Με τον Πίσεσβαρ. Και άργησε ήδη Κώστα. Και άργησε ήδη. Τώρα που αν θες τα μεσολαβήσω. Τώρα που μεγάλωσε μπορεί να πάει. Πόσο είναι? 13. Φαίνεται για 13 ή φαίνεται για 16-17. Είναι ψηλή δηλαδή. Είναι ψηλή. Είναι ψηλή. Θα έχουν τα τετράχρονα, θα υπάρχει μια διαφορά. Το Μπίσεσβαρ νομίζω ή τον Μπέλκα του στάνει ήδη. Όχι, όχι. χάθηκε το τρένο και φταίει εσύ Κώστα. Η Χριστιανά. Βέβαια. Η Χριστιανά είναι Ηρακλής όμως.
Ηρακλάρα. Δεν θέλει να μπει. Γάμα εψημή θα μπει. Με τον ονόλοφο. Υπάρχει μεταξύ του κόντρα ή δεν πολλοί ασχολούνται. Δεν σα βλέπουμε. Μόνο σα και τέτοια. Α, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, περνάτε. Χριστιανά, με ποιον παίζετε τώρα. Χαχαχα. Ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Μακάρι να μέναν εκεί όλε τι υποθέσει του αθλητισμού, Κώστα. Ναι, ναι. Στην καζούρα και στο πείραγμα. Εντάξει, στο μπάσκετ είμαστε Ηρακλή, αλλά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πάει το παιδί, το χάσαμε. Του χρόνου σου σούπερ λίγο όμω μαθαίνω. Ηρακλή. Του χρόνου θα γίνει χαμό. Λοιπόν, τι άλλο είπαμε για τη συνάντηση του κυρίου Βασιλακόπουλου με τον κύριο Λιόλιο. Προκύπτει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Ινσούα δεν θα είναι σε θέση Σοκ. Να παίξει αύριο. Σοκ. Εντάξει, έχει θέμα ο Αργεντινός αμυντικός. Ήταν τραυματίας και έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Πρώτη φορά στην αποστολή ο Γιασίν Αγιούμπ. Και δεν αποκλείται να πάρει και θέση στο βασικό σχήμα. Διούδης, Χριστογεώργος, Γιώχασον, Κολοβέτσιο, Σέγκεφελτ, Κολοβός, Δόνης, Μακέντα, Ζαχίτ, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Μπέκ, Μπουζούκης, Περέα, Αγιούμπ, Κουρμπέλης, Νάγκη, Ανουάρ, Νούνες, Πούγκουρας, Καμπετσής. Δεν άφησε κανένα να παίξει ο Γιώργος Δόνης, πήρε όλους μαζί. Μπράβο Γιώργα ρε. 23 ανέβασε στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο άρα, Γιώργα. Άρα να ρωτήμαστε το ΆΚΑ, να μην τους πάρουμε όλους. Η είδηση είναι ότι κόπηκε από την αποστολή ο Ινσούα. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και μπράβο, πρέπει να τα λέμε αυτά. Και να φυσικά να βάζει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα δωρεάν στο γήπεδο, αλλά και να φροντίζει για τη δωρεάν μετακίνησή τους από και προς το ΆΚΑ. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Και όσοι δεν θέλουν γιατί να κάνουν. Δωρεάν βάζουν πολύ, αλλά αυτό είναι καλό, όντως. Και όσοι δεν. Και εμείς βάζουμε δωρεάν. Και όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας, τους δίνει δωρεάν θέση πάρκινγκ στο ΆΚΑ. Καλό. Να μην ταλαιπωρηθούν. Καλό, καλό. Είναι κινήσεις που πρέπει να γίνονται από όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, νομίζω στα τη επικαιρότητα. Αύριο έχουμε κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ. Χαμός. Ημιτελικούς. Δέλτα Α, Κάπα. Δεν ασχολείται κανείς δηλαδή. Και όμως ασχολούνται, είναι σημαντικοί αγώνες. Παίζει Προμηθέας Περιστέρης στις 5. Στέργιο. Mm-hmm. Και για να δεις πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, το Περιστέρι προχθές έφερε παίκτη καινούριο. Μόνο και μόνο για αυτό το μάτς, να ξέρεις ότι οι δύο αυτοί τρελαίνονται πολύ για το κύπελο, γιατί έχουν ευκαιρία να το πάρουν. Ναι. Ο έτερος ημιτελικός, ο άλλος, είναι Διαγόρας ΑΕΚ. Οπότε σου λέει θα προκριθεί ΑΕΚ, ένα μάτς είναι με την ΑΕΚ, θα το παίξω, κερδίζω και παίρνω κύπελο. Δεν είναι λίγο να πάρεις κύπελο. 8 η ώρα παίζει λοιπόν Διαγόρας ΑΕΚ, νωρίτερα στις 5 παίζει Προμηθέας Περιστέρι, τα παιχνίδια θα μεταδοθούν και τα δύο από την ΕΡΤ. Και στις 8 αύριο βέβαια έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είπαμε Στέργιο. Κάναμε ένα τόπιμα, Κώστα, ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι χτίσαμε μάτς του Super League, Πανετολικός Βόλος έληξε 1-1. Το είδα όλο. Ήμουν στο γραφείο και το έβλεπα όλο. Το είδα όλο, ναι. Δικαιολογείται λοιπόν ο Πανετολικός να έχει παράπονα για τη διαιτησία, πιστεύεις, που το είδες όλο? Γιατί υπάρχει ανακοίνωση. Δικαιολογείται να έχει παράπονα από τον εαυτό του, γιατί στο πρώτο ημίχρονο που το έβλεπα έχασε τουλάχιστον 3-4 γκολ εύκολα. Δημόσια έχουμε θέσει το ερώτημα αν οι διαιτητές γνωρίζουν τους κανονισμούς ή τους εφαρμόζουν κατά το δοκούν. Διαφορετικά δεν εξηγούνται οι επαναλαμβανόμενες αδικίες σε βάρος της ομάδας μας που έχουν αλλοιώσει και παραποιήσει εντελώς το βαθμολογικό πίνακα. Και εν τέλει, ποιος είναι ο στόχος τους? Για ποια φάση λέει? Θα μπορούσαμε να τρέξουμε σε πολλές τέτοιες στη διάρκεια και του χθεσινού αγώνα, αλλά θα περιοριστούμε σε ελάχιστες καθοριστικές. Το παρακάτω βίντεο αποδεικνύει ότι ο κ. Χατζηγιοβάνης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Στο 88 λεπτό από διώξιμο του Ντία, η μπάλα βρίσκεται στο σώμα του διαιτητή, ο οποίος διακόπτει τον αγώνα και οφείλει να συνεχίσει με ελεύθερο, αλλά δεν υπάρχει ελεύθερο. Και κάποια ακόμα είναι μακροσκελή τελικά η ανακοίνωση. Υπάρχει και βίντεο, όσοι ενδιαφέρονται, ας κάτσουν να το παρακολουθήσουν. Το Πανετολικός Βόλος. Μαζί μας την εκπομπή και σήμερα τη δεύτερη ώρα, η Pizza Mr. Gold, 2-3-10-62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα και για δυτικά. Και για κεντρικά όσους μένουν και φυσικά το Ότο Καλογεράς ολοκληρωμένο συνεργείο για να μην πάτε σε πέντε συνεργεία και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και σας δίνει αυτοκίνητο αντικατάστασης εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας για μία ή περισσότερες ημέρες. Όπου και αν είστε υπάρχει ένα κατάστημα Ότο Καλογεράς κοντά σας. Γρηγορίου Λαπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχή Οριοκάστρου, αλλά και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη. Υπάρχει και στο σελίδα πολύ ενημερωμένη και πολύ ενδιαφέρουσα otokalogeras.gr. Μην αμελείτε, παιδιά, τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας, γιατί και παίζετε με την ασφάλειά σας, αλλά και αν κάποια στιγμή το αφήνετε, θα έρθει η Κώστα η μεγάλη ζημιά και μετά θα τα πληρώσετε εις δεκαπλούν. Οπότε, έτσι. Περάστε μια βόλτα να κάνετε έναν έλεγχο και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Λοιπόν, Κώστα, θέλω τελευταία ανανέωση. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Όσοι στείλατε. Λοιπόν, να πάω λίγο μέχρι κάτω. Κώστα,
από το 1 μέχρι το. Τι είναι το πρώτο? Μέχρι το 70. Πω, όλα δώσα στο φίλο τώρα, όλα. Όχι, δεν είναι. Το 11 που είναι το αγαπημένο μου νούμερο. Περίμενε, το 11. Γιάννης Κιμπούρης. Το κινητό σε 6-11. Το 6 που γεννήθηκε η μία κόρη μου. Σπύρος Ψαθόπουλος. Το κινητό σε 197. Και το 31 που γεννήθηκε η άλλη. Και το 31 φυσικά θα πάει στον Αλέξανδρο Ζιώτα, ο οποίος θα μπορούσε να κερδίσει δύο φορές, αλλά αν κέρδιζε θα το δίνει με ένα εισιτήριο. Εντάξει. Έχει στείλει πάνω από 50 μηνύματα και κερδίζει το τελευταίο εισιτήριο. Το κινητό σε 697. Γιάννης Κιμπούρης, Σπύρος Ψαθόπουλος και Αλέξανδρος Ζιώτας. Θα ενημερωθείτε εντός λίγων λεπτών από τη Μαριλίζ για το πότε και πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Έχετε εξασφαλίσει θέση στον τέρμπι των τερμπιών. Βέβαια, που έλεγε φίλος Κώστα. Τερμπιών. Έλεγε φίλος. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ήρεμα σήμερα τα πράγματα, Κώστα. Ήρεμα. Έχω πει. Ούτε φωνές, ούτε εντάσεις. Ελπίζουμε τα ραντεβού να πηγαίνουν. Ούτε πινελίκια, ούτε τίποτα. Τα ραντεβού να πηγαίνουν. Και είπαμε, αν το αρέσει την Αθήνα του Χρήστανθου, να κάτσει εκεί. Μπορεί να μείνει εκεί. Θα τον με αγαπάμε. Την Ειρήνη, με την Ειρήνη. Με την Ειρήνη θα τον αγαπάμε. Θα τον βγάζουμε τηλεφωνικά μια φορά στο 8 μήνο. Τον αδερφό του, το δικηγόρο, τον κύριο Παναγόπουλο. Βέβαια. Λοιπόν, μπήκε ήδη στο στούντιο ο Κωστής Τζαρός. Αυτά από εμάς, ραντεβού στις 12 και κάτι. Μένετε στο Λίμπερο, 2 με 3 ο Κωστής, 3 με 5 ο Γιώργος Ζαγόρας και το πρόγραμμα πάει μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.